Καλησπέρα, εδώ είμαστε. All About Tyson Air στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε μαζί με Αλέξη Αβόπουλο, Χρήστον Τσαλτίδη και Χρήστο Κιώση μέχρι τις 7 με τα πάντα γύρω από την κυτρινόμαυρη και όχι μόνο ενημέρωση. Θα συζητήσουμε για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, για ερασιτέχνη Άρη, για ό,τι σας απασχολεί και μας απασχολεί από τον σύλλογο με έμβλημα το Θεό του πολέμου, τον ένα και μοναδικό Άρη Θεσσαλονίκης. Με ποδόσφαιρο και μπάσκετ κατά κύριο λόγο θα ασχοληθούμε και σήμερα. Στο ποδόσφαιρο η ομάδα συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της φυσικά για το παιχνίδι της Κυριακής στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Απόλλωνα Λάρισας. Παράλληλα κυκλοφορούν σήμερα διάφορα ονόματα μεταγραφικού περιεχομένου, ονόματα για τη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας κατά κύριο λόγο, εκεί δηλαδή που έχει εντοπιστεί το μεγαλύτερο πρόβλημα από τον προπονητή. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι επειδή ακριβώς αναπαράγονται ή ακριβώς λέγονται κάποια ονόματα θα έρθουν και όλα στην ομάδα. Θα σας πούμε πώς ακριβώς έχουν τα δεδομένα και η κατάσταση αυτή τη στιγμή και με τον Βραζιλιάνο, τον πιτσιρικά, τον Ταλέντο της Καλλιθέας, αυτό με το φοβερό αυτό επίθετο. Είτε με οποιαδήποτε άλλη περίπτωση έχει κυκλοφορήσει από σήμερα και φαίνεται να απασχολεί ή να μην απασχολεί τον Άρη. Θα σας δώσουμε όλο το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς ισχύει με όλες αυτές τις περιπτώσεις για να έχετε μια εικόνα για το πώς κινείται ή δεν κινείται ο Άρης με τα γραφικά και αν υπάρχει πιθανότητα να κάνει κάποιες κινήσεις έως το τέλος του μήνα. Στο μπάσκετ και εκεί υπάρχει έτσι μια μεταγραφολογία, καθώς φημολογείται ότι ο Άρης θα κινηθεί για την απόκτηση ενός ακόμη παίκτη στο 4, προκειμένου να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ρόστερ του με ένα παίκτη συμπληρωματικό, μην φανταστείτε κανένα παίκτη που θα έρθει και θα κάνει τη διαφορά ή θα πάρει πάρα πολλά χρήματα. Ο Άρης δεν έχει τη δυνατότητα να διαθέσει στην αγορά πολλά αρκετά μεγάλα ποσά, πράγμα που σημαίνει ότι θα πάει να πάρει έτσι κάποιον παίκτη τύπου Pruitt, περιπτώσεις δηλαδή που δεν κοστίζουν πολλά και θα πάρουν κάποια λεπτά στο rotation του προπονητή για να έχει ακόμη μία επιλογή, ειδικά στη θέση 4, εκεί που φαίνεται ότι να υπάρχει ένα ακόμη θεματάκι και να θέλει ενίσχυση η ομάδα, που θα δώσει έναν δύσκολο αγώνα με τον Ρέθυμνο την Κυριακή. 4 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια έχει τώρα η ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη μέχρι να επιστρέψει και πάλι στη βάση της. Είναι με μία βαλίτσα στο χέρι οι καλαθοσφαιριστές και το τεχνικό team. Αυτό το διβδόμαδο είναι λίγο δύσκολο με τις μετακινήσεις, αλλά και αυτά μέσα στο πρόγραμμα είναι. Σημείωσε ο Μπαστιάνος στο φιλικό της Under 20, το κάτω των 20 της Ελλάδας κόντρα στην Σλοβακία. Ο Μπαστιάνος, ο οποίος παίζει δανεικός από τον Αστέρα Τρίπολης της Βέρειας, αυτός πραγματικά είναι ένας καλός παίκτης, αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς μαζί του. Βέβαια ανοίξει τον Αστέρα Τρίπολης, επαναλαμβάνω. Τον είχα δει στα φιλικά και στο πρώτο ακόμη φιλικό που έδωσε ο Άρης με την Βέρεια, που προετοιμάζονταν στο ίδιο αθλητικό κέντρο, στα 3-5 πηγάδια, και είναι από τους νεαρούς που αμέσως σου μένουν στο μάτι, γιατί έχει πράγματα να δώσει. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση ο Μπαστιάνος, και όχι ο Μπαστακός, μην τους μπερδεύουμε, άλλο Μπαστιάνος, άλλο Μπαστακός. Απλά το σχολιάζω τώρα γιατί βλέπω ότι σκόραρε στο φιλικό της Εθνικής με τη Σλοβακία, under, κάτω των 20. Είναι αυτή τη στιγμή μαζί με το Ρούνι ό,τι καλύτερο διαθέτει
η Βέρεια και μία από τις πολύ καλές περιπτώσεις νεαρών ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, ένα τέτοιο χωρίς να μπορούσε να πάρεις, να είχες. Αυτός αξίζει πραγματικά του χρόνου. Είναι 19 χρονών. Αυτή θα παρακαλάνε. Αυτός πραγματικά αξίζει. Είναι μία περίπτωση ποδοσφαιριστή που έχει μπροστά του και πολλά χρόνια. Φαίνεται ότι έχει θέμα ο συγκεκριμένος. Παίζει και δεξιά και αριστερά στην επίθεση. Είναι ταχύς, είναι καλός τριπλέρ, σουτάρει πάρα πολύ καλά. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής ο συγκεκριμένος. Ο Άρης θα προσπαθήσει έως το τέλος του μήνα μήπως και βρει κάποια τέτοια περίπτωση νεαρού ποδοσφαιριστή, όπως αυτή η περίπτωση του Βαφέα, την οποία σας λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, αν αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος του μήνα και καταφέρει να τον ντύσει στα κυτρινόμαυρα του Βαφέα, που είναι και εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από τον Εύωσμο, έπαιζε στον Αγροτικό Αστέρα. Αν τον αφήσει ελεύθερο ο Απόλλων Σμύρνης, τότε ο Άρης θα κινηθεί για την απόκτησή του και θα προσπαθήσει, εάν βρεθεί κάτι σε αυτές τις ηλικίες, παίκτες δηλαδή νεαρούς που δεν κοστίζουν σχεδόν τίποτα και που μπορεί να έχουν και μεταπολιτική αξία, καλώς. Διαφορετικά τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα όσον αφορά την ενίσχυση της ομάδας, καθώς ο Άρης κινείται και έχει βγει στην αγορά κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Σήμερα χάρη να διαβάζουμε το όνομα του Ταλέντο, το γράψαμε και εμείς στο Λαμπάου Τάρης. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει κάνει κλικ στον προπονητή και στον Μυροφορίδη και ο Άρης κινήθηκε τάχιστα. Μάλιστα σήμερα έκανε και την κρούση του στην ομάδα της Καλλιθέας. Αλλά τώρα... Χλωμό το βλέπω. Αλλά τώρα βρήκανε στην Καλλιθέα με τι να ασχοληθούν. Σου λέει, τον θέλει... Λάρισα. Τον θέλει και κάποια ακόμη ομάδα σου περιλέγα τώρα. Ποια είναι, δεν θυμάμαι. Η Δώρα. Όχι, αυτή έφερε τον καφέ μου. Λάθος, συγγνώμη. Ευχαριστούμε, κυρία μου. Η Λάρισα τον ήθελε και από το καλοκαίρι, ούτως ή άλλως, από ό,τι θυμάμαι. Οπότε, κοίταξε. Κάτσε να τον βγάλουμε τώρα στον πληστηριασμό αυτό, του ταλέντου. Αυτό που λένε από την Καλλιθέα, εντάξει, τα λεφτά από τώρα που ζήτησαν και η Καλλιθέα, αλλά και την πήρε πρέφα και ο παίχτης και ο εκπρόσωπός του κτλ. Και θέλουν να πάρουν τα δεκαπλάσια από ό,τι παίρνει στην Καλλιθέα. Εντάξει. Όπως γενικότερα όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, όταν πάνε ομάδες που είναι μεγέθη, σου λένε: όπα, εδώ είμαστε. Απλά πρέπει να καταλάβουν κάποιες ομάδες όπως η Καλλιθέα ότι ο Άρης δεν είναι η Arsenal. Μόνο να ξεκινάμε από το ίδιο, που είχε έπαιρνε 20 χιλιάρικα ο Μαυροπάνος στο μπάς και πήγε με 540 στην Arsenal. Τα λεφτά που ζητάνε, εγώ θεωρώ ότι ούτε ομάδα Super League θα του τα δώσει. Τώρα, αν φτάσει στο αμήν και είναι τελευταίες μέρες και τα λοιπά, μπορεί να το κόψω χρονιά να τον δώσει το τέλος. Αλλά με τα χρήματα που ζητάει η Καλλιθέα για να λύσει προφανώς τον περιπολογισμό της φέτος, νομίζω ότι δεν μπορεί να προχωρήσει. Έκανε την κρούση όπως είπε ο Άρης. Αυτό είναι μια πληροφορία, δεν έχει σημειωθεί ακόμα. Το γράφαμε και στο κείμενο που ανέβασε το βράδυ. Νομίζω ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει έτσι το όλο θέμα του ταλέντο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σας έχουμε πει ότι ο Άρης έχει βγει στην αγορά για να προσπαθήσει να ενισχυθεί μεσοεπιθετικά κυρίως, δηλαδή στο 10 και στο 9, να βρει δηλαδή δύο παίκτες που έχει ζητήσει ο προπονητής για να κλειδώσει, όπως έχουμε πει, την άνοδο, διότι με δύο ποιοτικούς παίκτες νομίζω ότι ο Άρης θα κερδίζει ακόμη πιο εύκολα τα παιχνίδια, θα δυσκολεύεται τουλάχιστον τόσο όσο δυσκολεύτηκε σε κάποια ειδικά εκτός έδρας παιχνίδια, αλλά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ο Άρης δεν είναι στη θέση αυτή τη στιγμή, γιατί έχει όλα τα άλλα που σας έχουμε πει επανειλημμένος, να πάει στην Καλλιθέα και να πει: πάρε και στην Καλλιθέα, το έκανα 70, ξέρω εγώ, για να λύσει το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή και μετά έλα και εσύ ποδοσφαιριστή, ταλέντο όπως λέγεσαι, πάρε και εσύ αυτό το πλουσιοπάραχο συμβόλαιο. Ο ταλέντο ο οποίος παίρνει 1000 ευρώ το μήνα. Ναι, καμία σχέση. Εάν η Καλλιθέα ζητούσε ένα συμβολικό ποσό, θα πω εγώ, για να τον αφήσει ελεύθερο και η πλευρά του ποδοσφαιριστή μπει στη διαδικασία να κάνει μια συμφωνία με τον Άρη, εάν θεωρεί ότι στο περιβάλλον αυτό που λέγεται Άρης θα ωφεληθεί ο ποδοσφαιριστής, αν θεωρεί ότι θα ωφεληθεί στη Λάρισα, πάει στη Λάρισα. Να του κάνει ένα συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι με ένα μικρό ποσό και το καλοκαίρι που η ομάδα με το καλό θα παίζει τη Super League να διπλασιάσει τις απολαβές του. Αυτή είναι η πρόταση του Άρη περίπου. Τότε κανένα απολύτως πρόβλημα, ο Άρης τον θέλει, ο προπονητής έχει εγκρίνει, ο τεχνικός διευθυντής επίσης. Και γι' αυτό το λόγο, εφόσον πέρασε από το πρώτο στάδιο, πήρε τη σκητάλη διοίκηση σήμερα και έκανε την κρούση στην πλευρά του ποδοσφαιριστή. Είναι η Καλλιθέα. Οι απαιτήσεις αυτές
για να το βγάλουμε τον παίκτη στον πληστηριασμό τώρα. Μπας και πάρουμε ό,τι πράγμα. Εντάξει, okay. Άμα θέλει και μπορεί η Λάρισα να δώσει αυτά τα χρήματα που ζητάει η Καλυθέα και στην ομάδα και στον ποδοσφαιριστή, μαγιά του με χαρά, το σπάει ο ποδοσφαιριστής εκεί που, που θέλει. Αυτοί οι παίκτες, αυτές οι μεταγραφές, μάλλον γιατί το συμβόλαιο του λύγει το καλοκαίρι, έτσι. Είναι 6 μήνες, 4 μήνες πριν λήξει το συμβόλαιο. Ναι. Και μάλιστα από ό,τι λένε έχει και δικαίωμα προσφυγής. Ναι. Ο ποδοσφαιριστής. Αλλά αυτοί οι παίκτες, άμα θες να τον δώσεις αυτόν τον παίκτη, είτε θα πάρεις ένα συμβολικό ποσό που λες και εσύ και θα πάρεις κανένα παίκτη να σε βοηθήσει. Τώρα πήρε και ο Κορακάκης εκεί πέρα. Ναι. Έτσι. Ή ο άλλος τρόπος είναι να έχεις ένα ποσοστό μεταπόλυση. Να πεις ο Κέρι, Άρη, Ρεσιλάρισα, στον δώσω εγώ τον παίκτη, κόψω χρονιά γιατί έχω προβλήματα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά θα κρατήσω 30% των δικαιωμάτων του. Γιατί είναι 21 χρονών και αύριο μεθαύριο εσύ μπορεί να τον πουλήσεις. Μα και πάρω Άρης, και να σωθώ. Και ο Άρης για να κινηθεί για την απόκτηση του, προφανώς προσβλέπει και σε κάτι τέτοιο. Ξέρεις δηλαδή που τον βλέπω τον ταλέντο. Ότι είναι μικρό. Ότι είναι τι. Στον Ατρόμητο. Εντάξει, μου λέει. Δεν είναι κακός παίκτης. Κάπου θα πάει. Το θέμα είναι ότι ο Άρης θέλει να τον αποκτήσει με συγκεκριμένα πράγματα τα οποία προσφέρει. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δώσει περισσότερα χρήματα. Και εγώ θα ήθελα να έχω έναν ιδιοκτήτη στον Άρη, ο οποίο θα μπορούσε τον οποιοδήποτε ταλέντο τώρα να του πει: Ελά, εδώ πάρει και εσύ αυτά που θες και άλλα στην ομάδα. Εσύ, άμα δεν είχε τα περσινά, θα το έκανε. Ναι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Το έξτρα 500άρικο, παιδιά, που το είχε γράψει ο Αλέξη, το θυμάμαι στην Άρη, είσαι πριν ακόμα αρχίσει η σεζόν. Μίνιμουμ ένα έξτρα 500αρικάκι φέτος για τα περσινά. Από αυτά τα 300 με 350 έχουν δοθεί ήδη. Έχει μείνει ένα. Αν δεν υπήρχαν αυτά, θα έχει κάνει ο Άρης ήδη το άδειο. Ναι. Δεν υπήρχε. Οι δύο πρώτες προσθήκες θα είχαν γίνει και δεν θα ήταν ο ταλέντο, θα ήταν και καλύτερος πρόσωπος. Φυσικά. Ταλέντο. Τι να συζητάμε τώρα. Και ένα 150ράκι έχει μείνει ακόμα, 160 πόσα είναι. Δεν ξέρω αν δόθηκαν κάποια χρήματα αυτές τις μέρες για να μειώθηκε και λίγο το ποσό. Είναι ακόμα από πέρσι. Βάλτε κι άλλο ένα 200ράκι. Θα βάλω εγώ το βάλω 200-300ράκι. Στους περσινούς που είναι στην ομάδα. Ναι, σίγουρα είναι αυτό το ποσό. Ναι. Έτσι. Να στο μιλούν, παιδί. Μόνο είναι πως αυτό που έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Είναι πολλά τα χρήματα. Είναι ένα ποσό και για τους περσινούς που συνεχίζουν να παίζουν στην ομάδα. Αυτός που είναι στην ομάδα μετακυλίονται, έτσι γίνεται πάντα. Ναι. Και άμα φύγει του χρόνου, θα πληρώνει του χρόνου. Έτσι γίνεται. Αλλά του χρόνου λες θα είμαι στη Super League. Το ελαφρυντικό για τον Καρυπίδη είναι ότι δεν έχει έσοδα. Αλλά το αρνητικό είναι ότι πέρσι με τα χρήματα που διέθεσε για την ομάδα. Τώρα ο Άρης δεν θα έπρεπε να χρωστάει ευρώ. Γιατί έδωσε πάρα πολλά χρήματα, τα οποία όμως πολλά από αυτά τα πέταξε. Έδωσε 90.000 και έδωσε τζεμπούρ. Άτα, αμέσως επιθετικός. Και έχει και το περσινό αυτό το πάθημα τώρα. Και ξέρεις, αυτό είναι, λειτουργεί αποτρεπτικά. Το βάζει, τον κάνει τώρα τον Καρυπίδη. Να το σκέφτεται διπλά και τριπλά. Σου λέει τώρα πώς την ξαναπατήσω. Μα το λέει συνέχεια. Και φέρω και κάποιον και γαλάζω τον πληρώνω μετά. Το σου λέει ότι η δική μου η όρη, παιδιά, στην αγορά. Είναι συγκεκριμένη. Θέλετε με αυτά τα λίγα χρήματα τώρα, όπως ήρθε μέχρι το καλοκαίρι και του χρόνου με το καλό, όταν η ομάδα θα βρίσκεται στη Super League, να σας κάνουμε ένα καλύτερο συμβόλαιο, γιατί πιστεύουμε στον ποδοσφαιριστή και πιστεύουμε ότι μπορεί να έχει και μεταπολιτική αξία και άλλα και εσύ καλή. Θα πάρε από πολλές λες και ένα ποσοστό μεταπόλησης και να κάνουμε τη δουλειά, να έρθει ο παίκτης να ανέβει ένα επίπεδο, να έρθει να παίξει εδώ σε 10.000 κόσμο τουλάχιστον. Να γουστάρει και ο ίδιος. Έτσι. Να αλλάξει το περιβάλλον του, γιατί είναι και λίγο προβληματικός. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα παιδιά είναι παιδιά από τις φαβέλες του Ρίο. Να τα αναδώσουμε έτσι και το ρεπόρ. Θα δώσουμε και άλλα στη συνέχεια. Και όλα αυτά τα είναι λίγο η περίεργη ιδιοσυγκρασία τους. Είναι παιδιά από τις φαβέλες του Ρίο, για όσους καταλαβαίνετε. Αυτά τα παιδιά είναι λίγο τρελούτσικα. Αρθεί εδώ τώρα να παίξει με 10.000 κόσμο χρήση, να δει αυτό που περνάει 3-3. Έτσι όπως τον έχω κόψει. Θα πούμε και για τον ταλέντο κάποια πραγματάκια ακόμη και για το βουό που επίσης γράφτηκε σήμερα και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κυκλοφορίες χάτος στα μεταγραφικά του ποδοσφαιρικού Άρη και για τον κύριο Ντούβιερ που κυκλοφορεί για το μπάσκετ, για το 4 κάποια πραγματάκια. Θα πάρει παίκτη στο 4 πάντως, ναι. Έτσι λένε οι πληροφορίες, ότι όχι θα πάρει, εδώ λένε ότι έχει κλείσει ήδη, απλά είναι ο Ντούβιερ και άλλος ένας. Ποιος από τους δύο θα κλείσει. Είναι ποιος θα ανακοινωθεί. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι έχει ήδη κλείσει ο παίκτης. Απλά είναι στη διαδικασία της ανταλλαγής συμβολίων κτλ. Με τις ανανεώσεις λοιπόν. Με το καλό. Τις ανακοινώσεις, ναι, μακάρα τις περιμένουμε και σύντομα κιόλας θα τις περιμένουμε για να έρθει η ομάδα, να έρθει στην ομάδα να σε ακούμε καλαθοσφαιριστής. Εμείς θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα τώρα και όταν θα επιστρέψουμε θα συνεχίσουμε πάλι σε μεταγραφικό λίγο έτσι
περιεχόμενο, καθώς θα ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου, ας πούμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτές τις περιπτώσεις, πώς προετοιμάζει ο Δημήτρης Σπανός στην ομάδα για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Λάρισσας και φυσικά και για τον μπάσκετ, για την επικείμενη μεταγραφή. Σε λίγο εδώ. Συνεχίζουμε εδώ, είμαστε πάντως στην εκπομπή του Ολαμπαοτάρη στο Λίμπερο σε 107 και 4. Το κάτσε γιατί θες το κιώσει. Ποιος κιώσει είναι μαζί μας, το δίνουμε σολατή. Ναι, αλλά συνέχεια ξέρεις τι κάνεις. Με βγάζει συνέχεια, ρε φίλε. Μια χαρά είναι. Είναι καλά τα ακουστικά σου, ρε φίλε. Είναι πολύ καλά τα ακουστικά σου και είναι δυνατά, κατάλαβες, επειδή είναι επαγγελματικά. Μπράβο. Ακούγω τώρα. Τζάμι. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 4526 θυμίζουν ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Μπα τι έγινε. Δεν είναι φαβορεί ο Απόλλωνας τώρα. Σκρίπτα Μάνετ. Σκρίπτα Μάνετ. Γιατί κάποιοι στη Θεσσαλονίκη γράφανε ότι είναι ομάδα Super League και φαβορεί ο Απόλλωνας. Όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα και όχι ο Άρης των προβλημάτων. Και ο Παπαδόπουλος επέλεξε να πάει στον Όφη της σταθερότητας και όχι στον Άρη. Εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Όχι στην Αθήνα. Εντάξει, τέλος πάντων. Το θυμήθηκα τώρα αυτό, μου ήρθε. Τον έφαγες και το Σαχινίδη. Πάει και αυτό σε ένα δεύτερο επιθετικό. Καλά, φίλε, προπονούντα, ρε φίλε. Άσε τώρα. Αφού στα έλεγα χθες ότι θέλει να πάει στη δόξα, δεν με ακούς. Άκου. Στα μεταγραφικά σε εμπιστεύομαι. Καταρχήν από είσαι, έχεις παγκόσμια αποκλειστικότητα, το Στεφάνοβιτς στη δόξα. Τώρα, λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο από εκεί που μείναμε, από εκεί που σταματήσαμε. Όσον αφορά τον Αλεχάνδρε Ταλέντο, το Favela Boy αυτό από το Ρίο. Εκπληκτική ομάδα στην οποία αγωνιζόταν πριν έρθει στην Ελλάδα. Μπουντσουτσέσο. Πού είναι ρε ο Νέτο να το ρωτήσουμε. Ναι. Γύρισε αυτή η ψυχή να το ρωτήσουμε ακόμα. Τι γίνεται. Περίμενε. Βιάζει. Εντάξει, εγώ από τα παιχνίδια έτσι που έπαιξε κόντρα στον Άρη και το παιχνίδι του δεύτερου γύρου πέρσι, και το φετινό, που ήταν και στο ξεκίνημα της σεζόν, έδειξε ο παίκτης ότι έχει κάποια καλά στοιχεία. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει μια εξέλιξη, είναι ένα παιδί το οποίο έχει τεχνικά χαρακτηριστικά καλά, έχει καλό αριστερό πόδι, έχει καλή τρίπλα, έχει καλό σουτ, είναι δυνατός, έχει λίγα παραπανήσια κιλά από ό,τι φαίνεται, αλλά εντάξει, αυτό βελτιώνεται. Και το καλό είναι ότι έχει και γνώση της κατηγορίας από πέρσι, γιατί αγωνίζεται από πέρσι το Γενάρη στην Ελλάδα με την Καλυθέα. Αυτό έκανε τον Άρη να την ψάξει την περίπτωσή του. Τον έψαξε αρχικά ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής. Είδαν ότι όντως το πακετάκι είναι ελκυστικό. Παρέπεψα μετά το θέμα όπως όφελαν και όπως συνηθίζεται στη διοίκηση να πάει από εκεί πέρα στο οικονομικό σκέλος. Αλλά αυτά που άκουσαν σήμερα στην κρούση που έγινε την επίσημη του Άρη στην Καλυθέα και στον εκπρόσωπο του παίκτη, ήταν και από τις δύο μπάντες απογοητευτικά αυτά που άκουσε ο Άρης. Και τα χρήματα δηλαδή που ζήτησε ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή για τον πελάτη του, αλλά και τα χρήματα που αξιώνει η Καλυθέα για να τον αφήσει ελεύθερο. Με αυτά τα δεδομένα, σας το λέμε αυτή τη στιγμή, ο Άρης δεν θα συνεχίσει να ασχολείται με τον παίκτη. Εάν προχωρώντας προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου προκύψει κάτι άλλο και αναθερμανθεί το ενδιαφέρον και η συγκεκριμένη περίπτωση, έχει καλώς. Ιδέως νομίζω ότι κάπου εδώ σταματάει η περίπτωση του Ταλέντο, εάν εξακολουθήσουν να ισχύουν αυτά τα νούμερα. Τώρα, όσον αφορά για το Βουό, εάν παίξει, ακόμη και αν τον αφήσει η Λαμία, που δεν είμαι βέβαιος ότι θα τον αφήσει ελεύθερο, ένα παίκτη ο οποίος είχε απασχολήσει και το καλοκαίρι τον Άρη, ήταν δηλαδή μέσα στους στόχους, πριν καταλήξει στην ομάδα της Super League. Αν τα νούμερα που ζητήσει και ο παίκτης είναι τα ίδια που ζήτησε ο Ταλέντο, ούτε αυτή η περίπτωση θα προχωρήσει. Και αν σήμερα πόσο έχουμε, 10-11 11 του μήνα, εάν τώρα περίπου 20 μέρες πριν το τέλος των μεταγραφών μας βάζετε να κάνουμε μια πρόβλεψη, θα λέγαμε ότι ο Άρης βλέπουμε να συνεχίζει με αυτούς τους παίκτες που έχει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ, δηλαδή και Καπνίδη, Διαμαντόπουλο στην κορυφή και όλους τους υπόλοιπους, και να προσπαθήσει ο προπονητής να τους αξιοποιήσει όσο περισσότερο μπορεί. Και αν προκύψει κανένας πιτσιρικάς ή κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις που σας είπαμε με λογικές απαιτήσεις, όχι αυτές τις παράλογες και τις τρελές που άκουσε σήμερα ο Άρης, τότε θα γίνουν μεταγραφές. Ιδάλλως δεν θα γίνουν. Πάντως, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, η πλευρά του Άρη είπε στους ανθρώπους της Καλυθέας, αν σας τα δίνουν αυτά οι ομάδες σου, κλείξτε τον και στείλτε τον.
Πάρ τον, λέει τώρα, μόλις κλείσουμε, πάρ τον τηλέφωνο και δώσ' τον. Εντάξει, πάει να πάρουν και αυτοί τώρα, προσπαθούν, παιδί μου, εντάξει. Εγώ σου είπα, κάνω μια πρόβλεψη ότι τον βλέπω προς Ατρόμητο. Γιατί γενικά, για να βοηθηθεί, ρε παιδί μου. Γιατί για να την υιοθετήσω λίγο την καλύτερα. Τι νομίζεις, ότι τα νούμερα που δίνει πλέον τα ξέρεις? Όχι, εντάξει. Θα δώσω κανένα δύο παίχτες εκεί, κατάλαβες. Το παίξω έτσι. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και πρέπει να το αντιληφθούν αυτό και οι μάνατζερ και οι παίκτες και οι πάντες. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό πάρα πολύ καλά. Εντάξει, βέβαια, από την άλλη, να σου πω κάτι, ρε Χρήσανθε. Γιατί ξέρουμε πώς λειτουργεί η αγορά και πώς γίνονται τα πράγματα στις μεταγραφές. Σου λέει τώρα ο άλλος, είναι 11 του μήνα είναι ακόμη. Κάτσε του τρενάρω εγώ τώρα μέχρι 30. Άσπε, βάλε, σου, α ζητήσω αυτά που ζητάω. Στις 30 του μήνα, 29, μπορεί να αλλάξουν, ναι, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Οπότε ο Άρης δεν καίγεται. Μα και ο Άρης αυτό λέει. Α πω κάτι, ο Άρης δεν είναι τρίτος. Πάω και ξύλο. Αυτό είναι, είναι το βασικό. Πρώτος αυτή τη στιγμή. Με διαφορά. Έχει και ένα πρόγραμμα το οποίο σας το έχουμε πει όλες τις προηγούμενες μέρες. Αν το εκμεταλλευτεί μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου, ενδεχομένως και με τα μάτς που θα παίξουν και οι άλλοι μεταξύ τους τώρα. Τις επόμενες αγωνιστικές. Σου λέει, θα φύγω 15 βαθμούς. Από την Κυριακή, από το Σάββατο κιόλας που παίζει ο Απόλλων Πόντου με την Δόξα. Και μετά στο καπάκι είναι και το εξαναβολής όφι Δόξα. Δηλαδή, μάνι να σου πω και κάτι. Άμα η Δόξα δεν πάρει κανένα από τα δύο αυτά μάτς, γεια σας. Και η Δόξα. Τι μπορεί να κυνηγήσει άμα δεν πάρει κανένα από τα δύο? Αν δεν πάρει, σου λέω, κανένα από τα δύο. Μια χαρά. Άρα, επειδή ο Άρης δεν καίγεται αυτή τη στιγμή, θα παίξει με τους δικούς του όρους και με τους δικούς του κανόνες. Δεν θέλει να διαταράξει και τις ισορροπίες στα αποδυτήρια. Από τη στιγμή που είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Και αντιληφθείτε πώς θα χτυπήσει στα αποδυτήρια της ομάδας το να έρθει ένας παίκτης ο οποίος θα πάρει, ξέρω εγώ, 70 χιλιάρικα. Θα σου πούνε οι άλλοι, καλά, ρε. Εμείς εδώ έχουμε καθυστερήσεις. Υπάρχουν αυτά που περιγράψαμε πριν από λίγο. Και πας και δίνεις 70 χιλιάρικα στον τάδε. Μα δεν θα τα δώσει. Δεν πρόκειται να τα δώσει αυτά τα λεφτά ποτέ. Άρα καταλαβαίνετε ότι πολύ δύσκολα. Τι 70 χιλιάρικα. Νομίζω 80 με το ζόρι παίρνει ο Σόουζα. Στον δεύτερο του χρόνο του στον Άρη. Που είναι από τα υψηλότερα συμβόλαια. Και πάλι με μπλα μπλα και με μπόνους. Όσο για το φίλο τον Νίκο εδώ που λέει ότι έχουμε... την περίπτωση έχουμε τον Ανάκουγλου, ναι, στο 10, άρα είναι μια εσωτερική μεταγραφή. Ο Ανάκουγλου είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, με πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά, με καλά χτυπήματα, με τη δυνατότητα να παίζει κάθετα. Είναι ένας καλός παίκτης. Και να σου ο οποίος όμως και σε σχέση με πέρσι, φέτος δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Φέτος. Γιατί φέτος, ρε φίλε. 6 μήνες λείπει, 7. Δεν μπορεί να σε βοηθήσει από την άποψη ότι. Λείπει 8 μήνες ήδη. Ναι. Από την άποψη ότι έχει μείνει πάρα πολύ καιρό έξω. Εδώ άλλος μένει 2 μήνες έξω και κάνει κανένα μήνα να συνέλθει. Πόσο περισσότερο ο Ανάκουγλου, ο οποίος είχε την υποτροπή κιόλας, έκανε τον χιαστό, μετά υποτροπίασε και αναγκάστηκε να πάει ακόμη πιο πίσω. Από ό,τι μαθαίνω, στις προπονήσεις είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός και καλά κάνει. Έχει δοθεί μάλιστα και μια εντολή από όλους να είναι προσεκτική απέναντί του στο μαρκάρισμα και είναι λογικό. Δεν πάμε να το χτυπήσουμε εμείς οι ίδιοι τώρα, να πάθει χειρότερη ζημιά. Άρα αυτόν τον παίκτη, ο οποίος ακόμη προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, να συνηθίσει, να του φύγει ο φόβος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά από επέμβαση στο βάστιο χιαστό, δεν μπορείς να ποντάρεις αυτή τη στιγμή στον Ανάκογλου για μένα. Τουλάχιστον αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει ο Άρης και πρέπει να το κάνει εάν αποκτήσει και μια διαφορά. Έως το σύντομα είναι έχοντας την άνεση τη βαθμολογική να του δώσεις παιχνίδια στο δεύτερο μισό της σεζόν, στο δεύτερο γύρο. Να του δώσεις κάποια παιχνίδια ούτως ώστε του χρόνου να τον έχεις όντως μια καινούργια μεταγραφή. Παιδιά, θα πρέπει να καταλάβετε κάτι. Υπάρχει το ρεπορτάζ το οποίο σας λέμε με τον Αλέξη όλο αυτό το χρονικό διάστημα για το τι πραγματικά συμβαίνει και υπάρχει και το άλλο. Μπορούσαμε να είμαστε εδώ και να στεκόμασταν, να μέναμε στην ανάγκη. Που όλοι βλέπουμε ότι ο Άρης θα ήταν πολύ καλύτερος αν έπαιρνε ένα φορ και ένα δεκάρι. Θα κλείδωνε που λέμε το... Θα τερμάτιζε με 25 πόντους διαφορά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι το αν μπορεί η ομάδα να κάνει μεταγραφές. Δεν υπάρχουν χρήματα αυτή τη στιγμή. Και το τρίτο κομμάτι είναι αυτό
που σας περιγράφουμε ότι γίνεται, το γεγονός. Δεν θα σας πούμε ένα από τα τρία για να μείνουμε σε εντυπώσει, να φωνάξουμε, να λέμε «Καρυπίδι, σπανέ, πάρε φορ». Υπάρχουν εκπομπές τέτοιες, φαντάζομαι ακούτε στα ραδιόφωνα, που κάνουν αυτό. Αν δεν πάρεις φορ και τα λοιπά. Εδώ μιλάμε για ρεπορτάζ, μιλάμε για την πραγματικότητα. Σας λέω, σημειώνουμε και την αδυναμία που έχει η ομάδα, γιατί είναι γεγονός, είναι αλήθεια. Τόσο δεν θα σας λέμε ψέματα. Να σας λέμε το βουό παίρνει, τον ταλέντο παίρνει κτλ. Το βράδυ γράψαμε για τον ταλέντο, σήμερα σας λέμε την εξέλιξη. Δεν έχουμε καμιά εβδομάδα να παίζει το θέμα και να μπορεί Και... Μα και σας λέμε ήδη από τώρα ότι δεν θα προχωρήσει κιόλας με αυτά τα δεδομένα. Πάρτε ένα καπνίδι λοιπόν στην κορυφή της επίθεσης μαζί με ένα Διαμαντόπουλο. Βάλτε στο μυαλό σας λίγο και τον Μιλούνοβιτς. Κρατήστε και τον μετανιωμένο Μπαργκάν. Έτσι ξαναβγάλει το ακουστικό μου. Βάλτε και ένα Μπαργκάν. Αυτό έμπωζα επίση. Από τα αριστερά. Ναι. Το κουτί. Το κουτί μπορεί να αλλάξουμε. Το κουτί, φίλε. Το κουτί θέλουμε. Μια αλλαγή εδώ πέρα. Είναι, όχι, αυτό είναι συλλεκτικό στο Λίμπερο από τότε που ήρθαμε. Χριστοκιώση. Λοιπόν. Δεν αλλάζει αυτό. Κύριο Παπαδόπουλο. Εγώ κάνω μια εισήγηση. Θα κάνω εισήγηση. Λοιπόν. Βλέπει εδώ ότι ταλαιπωρούμαστε. Ταλαιπωρεί εσύ. Εγώ έφτιαξε τώρα. Λοιπόν. Πάρε και ένα Μπαργκάν λοιπόν που σου έλεγα. Πάρε και ένα Μιλούνοβιτς. Περίμενε και έναν άκουγλα αυτή και στο Φλεβάρι προς το Πάσχα. Ναι. Και βγες okay. Στην κατηγορία. Γιατί έχω να πληρώσω κάτι υπόλοιπα στον Τάτο, κάτι υπόλοιπα στον Αντρέου, κάτι υπόλοιπα στον Καράμπελα. Εγώ τα έκανα δεν βέβαια. Εγώ τα δημιούργησα. Δεν λέμε ότι είναι το ιδανικό. Το ιδανικό θα ήταν ο Άρης να έβαζε 2-3 παίκτες αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Εσάς, εγώ λέω ότι είναι και λάθος. Είναι και, και λάθος. Δεν είναι το ιδανικό και δεν είναι και λάθος. Αλλά είναι ίσως. Απολύτως ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή. Και το γεγονός είναι. Τώρα, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ομάδα θα συνεχίσει έτσι να κερδίζει εύκολα ναι. Δύσκολα τα παιχνίδια και δεν θα μπούμε μετά από κάποιες αγωνιστικές σε ένα μυρολόι και να λέμε άμα θα παίρναμε, δεν πήραμε. Όμως τρέξτε τώρα, τρεχάτε ποδαράκια μου. Και ας ελπίσουμε ότι όλα τα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή στο ρόστερ θα παραμείνουν υγιεί και θα βοηθήσουν ακόμη και αυτοί που δεν παίζουν. Θα βρουν το χρόνο τους, θα βρουν το δρόμο τους και ο Καπνίδης και ο. Και ο Νίκητς που δεν τον έχουμε δει καθόλου γιατί ήταν πολύ άτυχος. Και ο Τζανακάκης ο οποίος είναι στα μια έτσι μια αλλιώς. Και για να πούμε και κάτι. Τα τρίκαλα λένε όλοι παίρνουν τα τρίκαλα. Τα τρίκαλα παίρνουν. Γιατί διορθώνουν τα πολλά λάθη που κάνουν το καλοκαίρι. Παίξαμε με τα τρίκαλα. Δεν είχαν επιθετικό ρε παιδιά. Ήταν και καλή ομάδα. Αλλά όλο το μάτς τα τρίκαλα Άρης είχαν δύο τελικές. Φυσιολογικό είναι να πάει να πάρει και το Μιλοσάβλεφ και το Χαντί και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Το ότι θα δυναμώσουν λίγο αυτές οι ομάδες, δεν πάει να πει κάτι και να σου πω και κάτι. Μες στο Βικελίδη το τα έχω και τα τρίκαλα και τη δόξα. Και είναι αυτό που λες. Σε 10-15 μήνες, στους 10 βαθμούς, στους 12, στους 15. Έχεις το, πρέπει να πάει κερδίσεις τον Απόλλων Λάρισσας. Πρέπει να κερδίσεις τα παιχνίδια που έχεις μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Το επαναλαμβάνουμε. Έχεις μια χρυσή ευκαιρία. Να είσαι πολύ πιο άνετος στο τέλος του πρώτου γύρου και ουσιαστικά να είσαι με το 1-1,5 πόδι στη Super League. Να έχεις περάσει το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι λοιπόν, επιστρέφεις. Τα 3-4 μάτσα αυτά, εκεί θα είσαι. Τώρα, αν δεν τα πάρεις και είσαι λίγο πιο πιεσμένος και τα λοιπά, μπορεί να αναθεωρήσεις και κάποιες από τις αποφάσεις που έχουν πάρθει αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και οι ευκαιρίες στο Γενάρη εκεί θα είναι, παιδιά, να ξέρετε. Και 25, 26, 27, 30 Γενάρη εκεί θα είναι. Γιατί και η κάθε καλυθέα εκεί θα πει στα μισά. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάρουν ευκαιρίες οι παίκτες που προανέφερα. Λέει ο φίλος εδώ, ναι, ο Γιώργος. Πάνω σε αυτό που ναι. Συζητάμε, γιατί κολλάει το μήνυμα του στα όσα συζητάμε τόση ώρα. Να ανοίξουμε και γραμμούλες πιο αργά. Που κάνει ο Καρυπίδης. Τόσο μπορεί, αυτό κάνει. Όπως ρεαλιστικό είναι ότι η οικονομική δυνατότητά του δεν μπορεί να οδηγήσει τον Άρη σε μεγάλα πράγματα του χρόνου. Παρά μόνο να παλεύουμε για τη σωτηρία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλά, τη σωτηρία μην το λες. Θα σου το πω γιατί, Γιώργο. Στο πρώτο σκέλος έχεις απόλυτο δίκιο. Με τη μέση δηλαδή του μηνύματός ότι αυτό μπορεί, αυτό κάνει και ότι είναι ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή γιατί αυτή είναι η δυνατότητά του με βάση όλα τα υπόλοιπα που έχει να πληρώνει. Ναι, συμφωνούμε 100% με αυτό που λες. Ο Άρης. Με διαχειριστές που δεν βάζαν λεφτά. Αυτός βάζει και κάποια χρήματα, δεν ξέρουμε αν θα βάλει κι άλλα. Έτσι, μέχρι τώρα έχει βάλει. Με διαχειριστές που δεν βάζαν λεφτά. Δεν έπαιζε Europa League. Θα μου πεις, οι ομάδες εκείνες και το κόστος οδήγησαν στην πτώση μετά.
Δεν θα παίζει λοιπόν ο Άρης με σωτηρία. Γιατί αν ο Άρης παίζει για τη σωτηρία, τότε όλοι οι υπόλοιποι, και έχει αυτόν τον κόσμο, και αυτά τα πολλαπλάσια έσοδα σε σχέση με τους Λεβαδιακούς, τον Ατρόμητο και τον Αστέρα Τρίπολη, σαν τον Λεβαδιακό, που παίζουν και τον Πανιόνιο. Δηλαδή ο Πανιόνιος έχει κανένα μεγάλο μέτοχο και δεν το ξέρω. Τι κάνει ο Πανιόνιος? Πουλάει παίκτες. Άρα γιατί εμείς να είμαστε απεσιώδεις να λέμε θα παίζει για τη σωτηρία? Εγώ σου λέω, ο Καρυπίδης λοιπόν του χρόνου δεν βάζει τίποτα. Ούτε ένα ευρώ. Διαχειρίζεται απλά τα έσοδα του Άρη. Για τη σωτηρία θα παίξουμε? Όχι βέβαια. Το θέμα είναι τι κινήσεις θα κάνεις. Τι επιλογές θα κάνεις. Πόσο καλούς ποδοσφαιρίς θα φέρεις με λίγα χρήματα. Ο Άρης με απλή διαχείριση των χρημάτων του πήγε στην Ατλέτικο. Διαχείριση, παιδιά, έκαναν. Δεν βάζαν λεφτά. Αν εξαιρέσει κάποια χρήματα που έχει βάλει ο Ζαμπέτας, δεν βάζαν λεφτά. Άρα δεν θα παλεύει για τη σωτηρία αν κάνει σωστή διαχείριση και έχει σωστές επιλογές. Αλλά για να στο επεκτείνω, για να είναι ο Άρης ασφαλής και στα υψηλά πατώματα, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον μία εισρωή από τον επενδυτή του, όπως και να λέγεται, από τον Τζαλτίδοβιτς, 2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, για να λέμε ότι είναι στην πεντάδα. Εννοείται. Είναι στην πεντάδα άνετος. Να μπορείς να στοχεύσεις και πιο παραπάνω, για να μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα, να αλλάξεις γενικότερα επίπεδο στην ομάδα. Να είναι στην πεντάδα άνετος και να μην κινδυνεύει μετά από 5 χρόνια από τα μεγάλα συμβόλαια. Γιατί θα ανεβούν τα συμβόλαια, δεν θα τα συμβόλαια αυτά. Διότι αν δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα, παιδιά, αναγκαστικά ο Άρης, εάν ειδικά δεν πετύχει τους στόχους του, και να είναι στην πεντάδα δηλαδή, αυτό λέμε, για να μπορεί να παίξει καμιά Ευρώπη, θα μετακυλεί τα χρωστούμενα για τις επόμενες σεζόν. Κάποια στιγμή να αυξηθούν πάλι και να έχουμε τα ίδια. Εμείς θα πάμε στο διάλειμμα τώρα. Είμαστε ακριβώς στις 6. Συνεχίσουμε. Θα βγάλουμε και μετά τις 6.30 και κάποιες γραμμούλες. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526. Επαναλαμβάνω, είναι ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, έχει ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον βιβλίο στο Κυριακάτικο Βήμα. Νομίζω όλοι οι Αριανοί πρέπει να το έχουμε στη βιβλιοθήκη μας. Ποιο? Εισαγωγή στην ψυχανάλυση. Χριστοκιώζη, νομίζω ότι πρέπει να το αποκτήσουμε όλοι. Αν το διαβάσουμε, μας χρειαστεί το συγκεκριμένο. Γιατί λέγα λίγο πολύ για το ψυχίατρο είμαστε όλοι με αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Ελπίσουμε ότι θα επιστρέψει η κανονικότητα γενικότερα στο σύλλογο. Ο σύλλογος ο οποίος θρυνεί σήμερα μεταξύ μπάλων και το χαμό ενός πολύ σπουδαίου ποδοσφαιριστή. Εμείς δεν τον ζήσαμε, δεν τον προλάβαμε. Αλλά οι παλιοί μας έχουν διηγηθεί ότι πρόκειται για έναν από τους πιο πολυσύνθετους, έναν από τους πιο ικανούς, έναν από τους πιο έξυπνους, έναν από τους πιο καλούς γενικότερα Έλληνες ποδοσφαιριστές που ανέδειξε η χώρα τα τελευταία 50-60 χρόνια. Τον Τάκη Λουκανίδη, ο οποίος μπορεί να μην έπαιξε πολύ στον Άρη, αλλά συνδύασε εκείνη την πολύ καλή χρονιά που είχε η ομάδα του 1970, και γι' αυτό ακριβώς εξέδωσε και ανακοίνωση η ΠΑΕ, εννοείται, όπως και ο Ερασιτέχνης, γενικότερα όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα, για αυτόν τον πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή που έφυγε σε ηλικία 81, όταν ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία χρόνια από προβλήματα υγείας. Από το επαναλαμβάνω, μία χρονιά έπαιξε στον Άρη, αλλά ήταν χαρακτηριστική εκείνη η σεζόν. Μακάρι να τον είχαμε προλάβει, γιατί λένε όλοι ότι υπήρξε ένας πάρα πολύ χαρισματικός ποδοσφαιριστής. Είναι ο μόνος τον οποίο το συγκρίνουμε με τον Χατζηπαναγή. Πήρε και κύπελο με τον Άρη, βέβαια δεν έπαιξε. Ναι, δεν έπαιξε τον τελικό, όχι. Στο μάτς. Είχε αποβληθεί στο προηγούμενο. Αλλά παίχτης πραγματικά που, όπως και άλλοι παίχτες εκείνης της εποχής, που αν έπαιζαν τώρα θα ήταν εκατομμυριούχοι βέβαια. Γιατί και θα παίζαν στο εξωτερικό. Θα παίζαν στο εξωτερικό. Γιατί σε αυτό το θέμα με τον Ανσάρι Φάρτ, που επειδή έχει βγει μια φωτογραφία και φυλάει τη γυναίκα του. Ο Ανσάρι Φάρτ. Ναι. Έχει μια φωτογραφία που φιλούνται. Ναι. Θα αποκλείσουν λέει από το Μουντιάλ. Στο τέλος αυτή θα πάνε με τα πέμπτα. Τέλος πάντων. Ωραίο. Μια χαρά, θεματάκι, ο Ανσάρι Φάρτ. Ο Τραϊανός ο Δέλλας θα αναλάβει κατά πάση πιθανότητα τον Πανετολικό.
ενδεχομένως και μέσα στη διάρκεια της ημέρας να ανακοινωθεί η συμφωνία με τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος ήταν και στη λίστα του Άρη, θυμίζω, δύο φορές τα τελευταία χρόνια, αλλά καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν πέρασε την πόρτα του Κλεάνθης Βικελίδης έως προπονητής, γιατί ως ποδοσφαιριστής την έχει περάσει και έχει φορέσει τη φανέλα στο ξεκίνημα της καριέρας του. Σας είπαμε τα ποδοσφαιρικά, να πούμε ότι η ομάδα συνεχίζει δίχως προβλήματα, ιδιαίτερα προβλήματα, την προετοιμασία της για το παιχνίδι με τη Λάρισα, με τον Απόλλωνα Λάρισας στο Αλκαζάρ την Κυριακή στις 3 ώρα το μεσημέρι. Λάρισα θα μεταβεί στη Λάρισα το Σάββατο. Και από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον και από τη σημερινή δοκιμή που έκανε ο Δημήτρης Οσπανός, θα έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις στο βασικό σχήμα. Η μία σίγουρη φυσικά και δεδομένη είναι αυτή στο δεξί άκρο της άμυνας, με τον Τζανακάκη να παίρνει τη θέση του τιμωρημένου Μπούρμπου. Θα παίξει ο Βαλεριάνος αριστερά, ο Καντιμίρης στο τέρμα και ο Δελιζής με τον Σόουζα. Παραμένουν οι υπόλοιποι τρεις της τετράδας στην άμυνα, όπως και τα δύο αμυντικά χάφο μου μην με τον Ιντζόγλου. Εκείνος που θα αλλάξει σίγουρα είναι ο παίκτης μπροστά από τους δύο αμυντικούς μέσους, και αυτός θα είναι, και εδώ είναι μια μίνι έκπληξη, ή ο Μιλούνοβιτς, τον οποίο δοκίμασε σήμερα ο Σπανός πίσω από το Διαμαντόπουλο, ή ο Παυλίδης. Και θα διατηρηθούν από ό,τι φαίνεται στις δύο πλευρές της επίθεσης ο Ντούνης, που σκόραρε κιόλας προχθές αριστερά, και ο Βαγγέλης ο Πλατέλας, ο οποίος θα παίξει δεξιά. Αυτές τουλάχιστον είναι η σημερινή δοκιμή από τον Έλληνα τεχνικό. Θα δούμε και αύριο, αλλά αυτό δείχνει ότι σκέφτεται το Μιλούνοβιτς ακόμη και για το βασικό σχήμα, και μάλιστα σε θέση, όπως σας είπα, από τον δοκίμα σήμερα πίσω από το Διαμαντόπουλο. Η θέση του Μιλούνοβιτς ποια είναι? Είτε winger είτε δεύτερος φόρ. Εκεί που θα παίξει, αν παίξει δηλαδή μετά. Μάλιστα. Έχει πάντως την κάθετη ο Μιλούνοβιτς. Και σουτάρει καλά, έχει και καλά πόδια. Όπως και ο Πλατέλας, να σου πω κάτι, και ο Πλατέλας θα μπορούσε να δώσει μια τέτοια λύση στο πρόβλημα του Άρη. Απλά είναι πολύ πιο χρήσιμος αυτή τη στιγμή παίζοντας εκεί. Θα δούμε, είναι μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάρει την ευκαιρία του Λούκα Μιλούνοβιτς την Κυριακή. Έλα, Λούκα μου. Και να δείξει ότι ιδού το Αλκαζάρ, ιδού και το πίδημα που λέμε τώρα για τον Μιλούνοβιτς. Δίνα λογάκι, την Κυριακή. Ξέρεις, ο ποδοσφαιριστής δεν είναι μόνο να παραπονιέται ότι δεν παίζει, να εκφράζει μια δυσαρέσκεια, είναι να του δείχνει κιόλας όμως ότι θα παίρνει την ευκαιρία. Τώρα, άμα ο Μιλούνοβιτς, λέμε τώρα, υπάρχει μια πιθανότητα, γιατί προκύπτει από τη σημερινή δοκιμή λοιπόν. Μπει την Κυριακή και πατάει την μπάλα και πέφτει κάτω. Μετά τι θα πάει να πει στον Σπανό, γιατί δεν πρόσεξε όμως κάτι. Ξαναβάζεις. Από σένα άκουγα που μου λέγες, ναι, γιατί παρακολουθείς το αγωνιστικό ρεπορτάζ από κοντά, ότι ο Μιλούνοβιτς στις προπονήσεις. Είναι σε καλή κατάσταση. Ναι. Όχι μόνο. Είναι σε καλή κατάσταση. Έχει και διάθεση. Έχει. Υπό αυτή την έννοια, δικαιολογείται και ο προπονητής να τον βάλει, αλλά και αυτός μου δείχνει ότι. Το δίνει στον αυτό λέω. Μου δείχνει λοιπόν. Δεν είναι δηλαδή ότι το κάνει χαριστικά. Το αγωνιστικό πάτημα του το έχει το δώσει ο Μιλούνοβιτς αρκετές μέρες τώρα, γιατί είναι σοβαρός, είναι πειθαρχημένος, είναι ενεργητικός πολύ στην προπόνηση και ζητάει μια ευκαιρία. Και έχει πάει και στον προπονητή και έχει ζητήσει ευκαιρία, να πάρει ευκαιρία. Άρα λοιπόν, να η ευκαιρία από ό,τι φαίνεται. Και σου λέει και ακόμη και αν δεν παίξει βασικό, θα παίξει σίγουρα αλλαγή. Ο Μιλούνοβιτς στα μάτς που έπαιξε, με τα Γιάννη έχει βάλει γκολ. Ναι, με την Μπόκα. Με την Μπόκα έβαλε γκολ. Να πει και είναι το φιλικό. Ναι, αλλά. Και δεν έχει πάρει πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή τον θυμάσαι άλλα μάτια. Κάτι δεκάλεπτα έχει παίξει. Λίγο. Άρα θεωρητικά κάποιοι τέτοιοι παίχτες έχουν δικαίωμα να γκρινιάζουν εντός εισαγωγικών ότι δώσουμε ευκαιρία. Αυτό. Ο προπονητής πάντα αποφασίζει, παιδιά. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να δεχτώ μετά εύκολα. Ναι. Ή μάλλον μπορώ να το δεχτώ πολύ δύσκολα αν ο Μιλούνοβιτς δεν είναι καλός. Σε ένα μάτσο. Ομιγέννητο. Ναι. Άρα να γυρίσει να βγει μετά και να μου πει ότι δεν έχω ρυθμό. Δεν είχα ρυθμό. Δεν είχα παιχνίδια. Γι' αυτό. Εδώ τώρα, παιδιά, είναι μια ευκαιρία. Ξέρεις τώρα ότι παίχτεσαι εσύ, Αλέξη, όλοι είναι παιδιά. Είναι μια ευκαιρία. Τη ζητάς επανειλημμένος το τελευταίο διάστημα, κυρίως με την παρουσία σου στις προπονήσεις. Φωνάζεις στον προπονητή με την εικόνα σου, βάλε με, δώσ' μου μια ευκαιρία. Ο Πασάς ήταν κακός στο μάτς με τον Απόλλωνα. Από ό,τι γενικότερα στα τελευταία 34 παιχνίδια δείχνει να είναι ντεφορμέ. Περνάει μια κάμψη ο άνθρωπος, δεν είναι κακό. Συμβαίνει σε όλους τους παίκτες, σε όλο τον πλανήτη.
Τον Παυλίδη, δεν ξέρω τώρα, τον έχει συνδυάσει στο μυαλό του ως το Σόλσκερ του Άρη, δηλαδή να τον βάζει ως αλλαγή. Κάπως έτσι νομίζω τον έχει στο μυαλό του, από ό,τι φαίνεται. Αποδίδει και καλύτερα. Ναι. Θα κάνω το. Και φαίνεται να υπάρχει σκέψη να ρίξει το σέρβο στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Λάρισσας. Εγώ πάντως τον έβαζα εκεί που λες. Δεκάρι. Γιατί και ο Ντούνις πάει καλά. Και να σου πει κάτι. Ακόμα και αν ο Ντούνις δεν πάει καλά, έχει εναλλακτική. Μπορεί να τον πας στην πλευρά. Μπορεί να τον πας. Μπορεί να πας. Πες ότι δεν παίζει καλά ο Ντούνις. Ή ο Πλατέλας, να μην λέω τον Ντούνι. Και βάζει το. Μπορεί να βάλει τον Μιλούνοβιτς εκεί, να βάλει τον Παυλίδη εκεί, να βγάλει τον Winger. Μπορεί να. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Μπαργκάν αποστολή. Μπορεί να βάλει τον Μπαργκάν εκεί. Έχει πολλές επιλογές εκεί. Το δοκίμασε και το Μπαργκάν σήμερα αντί του Ντούνι κάποια στιγμή στην αριστερή πλευρά της επίθεσης. Έχεις λοιπόν επιλογές εκεί να το ανακατέψεις λίγο, ρε παιδί μου. Και να τους μοιράσεις εκεί που λέμε ότι είναι έξι παίχτες για δύο θέσεις. Αυτό που έχεις κάνει με τον Γκάσο και τον Μπασά. Τους έβαλες και αλλού. Και εδώ έρχεται και κολλάει και όλο αυτό που λέγαμε και προηγουμένως. Διότι για τις μεταγραφές δηλαδή και για το πώς κινείται ο Άρης στην αγορά. Εάν μείνει όπως φαίνεται έτσι το ρόστερ και πάμε με αυτούς μέχρι το τέλος, πρέπει να αξιοποιηθούν όλοι οι ποδοσφαιριστές, αν είναι δυνατόν. Πρέπει να παίξουν και να προσφέρουν όλοι και σε όποιες θέσεις μπορεί ο καθένας να προσφέρει. Και ο Μιλούνοβιτς ειδικά για ένα λόγο παραπάνω. Παιδιά, έχει ένα, τα μεγαλύτερα, όχι το μεγαλύτερο, τι μεγαλύτερο έχει. Το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Δεν έγινε αυτό που είχε συζητηθεί τον Αύγουστο αυτό για καινούριο συμβόλαιο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έγινε. Δηλαδή, σαν να μην θες να δεις το φως σου δηλαδή ώρες-ώρες. Είχαμε πει και το καλοκαίρι, είχαμε μεταφέρει τότε από την προετοιμασία γιατί τότε είχε γίνει κουβέντα. Ας σου πω γιατί δεν έγινε. Γιατί εγώ αν ήμουν Μιλούνοβιτς, ότι θα γίνει και το είχε δεχτεί να γίνει το συμβόλαιο του 50.000 φέτος. Από 140 πόσα είναι φέτος. Φέτος είναι 120. 120, 140. 120, 140, 160 είναι νομίζω το τριετές συμβόλαιο του. Τα 20 χιλιάρικα και τώρα. Ή εν πάση περιπτώσει εκεί γύρω τα νούμερα, εκεί παίζουν, να ξέρετε. Τώρα αν δεν είναι 130 και είναι 120, αν δεν είναι 140. Βάλε ένα 350 για τα 3 χρόνια. Δεν χάλασε και ο κόσμος, δεν τα χαλάσαμε σε κάθε κάρικο. Είναι πολλά πάντως. Εκεί καταλήγουμε. Είναι υπέρογκο το ποσό για τα δεδομένα της Football League και όλο αυτό που περιγράφουμε για τον Άρη φέτος. Και το σκηνικό με το οποίο στήθηκε οικονομικά η ομάδα και τα χρήματα που παίρνουν όλοι οι υπόλοιποι που έχουν έρθει στην ομάδα φέτος. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν έγινε πραγματικά. Θα σου πω εγώ. Και δεν έγινε ούτε με τον Τζουμάνι, που επίσης είχε γίνει κουβέντα, και δεν έγινε ούτε και με τον Ανάκογλου, που επίσης ήταν στο πλάνο. Σου λέει θα τα κάνω στην πορεία. Θα τα κάνω του χρόνου. Γιατί και ο Ανάκογλου που δεν παίζει το παιδί. Μπες γιατί είναι άτυχος, δεν είναι τραυματίας, γιατί δεν θέλει να παίξει. 90.000 έχει συμβόλαιο φέτος. Ωραία. Πώς έχει πάρει τα 9. Δεν ξέρω πώς έχει πάρει, δεν είμαι ο λογιστής του. Και ούτε έχω τις κάρτες του για να πηγαίνω στην τράπεζα να χτυπάω να δω πώς έχει πάρει. Αλλά από είναι και το συμβόλαιό του φέτος 90.000. Εντάξει. Είχε γίνει μια κουβέντα, ήταν η πρόθεση της διοίκησης. Θυμίζω το καλοκαίρι την είχαν μεταφέρει από την προετοιμασία, όταν γίνει και η κουβέντα εκεί. Από τον Θόδωρο Καρυπίδη σε μια προπόνηση απογευματινή που είχε μεταβεί να γίνουν αυτά τα νούμερα. Να μειωθούν. Στο Τζουμάνι είχε προταθεί να πάρει 30 χιλιάρικα φέτος και το είχε δεχτεί. Στον Ανάκογλου επίσης κανένα 40 και τα 50 χιλιάρικα στον Μιλούνοβιτς. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Κοινώς θα έχουν να λαμβάνουν. Ρίσανθε. Όπως καταλαβαίνεις. Πάμε στο διάλειμμα των 6.30 και μετά θα ανοίξουμε για λίγο τις γραμμές μέχρι το τέλος. Να σας πούμε, αν δεν το έχετε πληροφορηθεί, ότι οι κίτρινοι εξετάζουν μεταξύ των άλλων για το 4 την περίπτωση του Bryce Duvier, ενός λευκού Αμερικανού, 27 ετών, έχει ύψος 2-1, ο οποίος έλυσε πρόσφατα την συνεργασία του, το συμβόλαιό του με την Ιταλική Μπέργαμο, στην Α2 της Ιταλίας, μην μπερδεύεστε, στην Α1, είχε εκεί τα νούμερά του. 16,4 πόντους, 7,8 rebound, με 35,5% περίπου έξω από το 6,75 σε 16 παιχνίδια που αγωνίστηκε με την Ιταλική ομάδα. Ενώ πέρσι ήταν στην Πορτογαλία με την Οβαρένσε, όπου είχε πάνω κάτω τα ίδια νούμερα, δηλαδή 15,2 πόντους και 9 rebound σε 35 αγώνες, για κάτι όλη τη χρονιά. Στην Πορτογαλία, βέβαια το πορτογαλικό πρωτάθλημα είναι αρκετά χαμηλής δυναμικότητας. Είναι ένας παίκτης
με τρίου βεληνικούς, όπως καταλαβαίνετε. Είναι μία από τις περιπτώσεις, ένας από αυτούς που προτάθηκαν και με τους οποίους βρίσκεται σε συζήτηση ο Άρης. Άλλοι λένε ότι έχει έρθει σε συμφωνία κιόλας με τον παίκτη και απλά αναμένεται η ανακοίνωσή του, αλλά κάποια τυπικά να διευθετηθούν και να ανακοινωθεί κιόλας. Θα δούμε. Ο Άρης, από ό,τι φαίνεται, θα ενισχυθεί με έναν ακόμη Αμερικανό στο ρόστερ του. Γύρισε ο ταλέντο στην Ελλάδα. Είναι. Α, εντάξει. Ναι, αλλά δεν προπονείται. Δεν προπονείται γιατί θέλει, πιέζει να πουληθεί. Να φύγει από την Καλυθέα. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, όποιος δώσει τα περισσότερα τώρα. Έχει λέει πρόταση και από Αλφα Βραζιλίας. Μας πάει. Δηλαδή ήταν στη Βραζιλία τόσα χρόνια. Περιμένουν να έρθει στην Καλυθέα για να τον πάρουν στη Βραζιλία. Okay. Ο Άρης, παιδιά, είπε τα δεδομένα τα δικά του. Αυτά που μπορεί να δώσει. Τι είναι διατεθειμένος να κάνει για να φέρει τον παίκτη στη Θεσσαλονίκη και από εκεί πέρα θα αποφασίσει τόσο ο παίκτης όσο και η ΠΑΕ Καλυθέα τι θέλει να κάνει με τον 21χρονο Βραζιλιάνο που παίζει τόσο στο πίσω από το φορ. Έχει δυνατόν να παίξει και στις δύο πλευρές της επίθεσης, επίσης δηλαδή και αριστερά και δεξιά, αλλά κυρίως αγωνίζεται πίσω από τον center for. Όπως σας είπαμε, θα πάμε να κάνουμε τώρα το διάλειμμα, ούτως ώστε να έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω για να ανοίξουμε κάποιες γραμμούλες. 2.87 και 3.8, σας το λέμε από τώρα. Μόλις επιστρέψουμε, θα ακούσουμε εσάς για κάμισα μισά ώρα περίπου, έχει λιγότερο γιατί έχουμε και τις διαφημίσεις μας. Μέχρι το τέλος της εκπομπής, σε πάση περιπτώσει, θα ακουστεί η δική σας άποψη. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και θα ακούσουμε και εσάς τις δικές σας απόψεις για αυτά που σχολιάζαμε εμείς στην πρώτη ώρα και για τη μεταγραφική ανάγκη και την ενίσχυση και, και το κατά πόσο είναι ρεαλιστικό ή όχι το όλο θέμα που γίνεται, γενικότερα για το τι συμβαίνει στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά και στο μπασκετικό, εκεί όπου νομίζω η ανάγκη ενίσχυση είναι ακόμα μεγαλύτερη, αλλά εκεί τουλάχιστον δεν διακυβεύεται μια άνοδος και μια επανέναρξη του τμήματος εκεί. Είναι άλλα τα πράγματα που διακυβεύονται και είναι άλλα τα πράγματα που πρέπει να γίνουν κυρίως σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο. Πάμε όμως στις γραμμές 23 10 287 και 3 οκτάρια στη διάθεσή σας. 287 888. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα, παρακαλώ. Καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους σας εκεί. Γεια σας. Καλή χρονιά. Το στοίχημα δεν πεζότανε ότι θα είμαι ο πρώτος ακροατής. Το έχεις προγραμματίσει, τι? Περίμενα, σου την είχα στημένη. Πήγαμε να σε ξεγελάσουμε, είπαμε Παρασκευή θα ανοίξουμε πρώτη μέρα, αλλά εντάξει. Πώς το λένε, πήγα έξυπνα, το περίμενα. Έτσι. Αυτό το πράγμα, να κάνω ποδαρικό στην εκπομπή. Ωραία, ελπίζω να είναι γουρλίδικο. Το ποδαρικό, ναι, άμα βγάζετε γραμμές, έτσι, όποτε μπορείτε. Λοιπόν, γρήγορα γιατί θα πέσουν κι άλλοι, ξέρω τι θα πω τώρα και τακ θα απαντήσουν οι άλλοι. Σε μια οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα και με έναν επιχειρηματία ο οποίος στον κυβερνητικό χώρο δεν τα έχει καλά, το λέω κομψά για να μην πω τίποτα άλλο, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος της ομάδος ότι σαν να έχει ένα δικό του μαγαζί και πώς θα μπορέσει να το κρατήσει στη ζωή. Τι σημαίνει αυτό? Ελπίζω τα περσινά τα λάθη δείχνει να τα διορθώνει, να καταλάβει και αυτός ότι εγώ προσωπικά δεν θέλω ούτε τα βαρύγδουπα, ούτε τις μεταγραφές, ούτε αεροδρόμιο, ούτε τίποτα. Οι κινήσεις που θα κάνει θα πρέπει να είναι με μυαλό. Και επειδή είναι επιχειρηματίας, πιστεύω ότι όταν όλα θα πάνε καλά και θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια κάπου εκεί τον Μάιο, τον Ιούνιο,
να τα βάλει κάτω με αυτόν που προπονεί και με αυτόν που είναι διευθυντής, γιατί αυτούς θα έχει και την επόμενη χρονιά. Θα είναι μεγάλο λάθος αν κάνει κάποια αλλαγή. Το φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο είναι αυτό. Να τα βάλουν κάτω και τις 10 δραχμές που θα πάρει από την Α' Εθνική, παλιά οι δραχμές που θα έπαιρνε θα ήταν 30 με 40, τώρα θα είναι 10. Ελπίζω να μην κάνει λάθη όπως κάνανε παλιές διοικήσεις του Άρη και να ξανοίγεται οικονομικά. Διότι τώρα τα λάθη τα οικονομικά θα τα πληρώνει πολύ πιο γρήγορα. Και αυτή τη φορά αν θα κάνει λάθος στην Α' Εθνική θα καταστρέψει και την επιχειρηματικότητά του. Δηλαδή πιστεύω και τη δουλειά του. Γιατί θα συμπαρασύρει αυτό και τα άλλα θέματα. Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν θέλω λοιπόν που ακούω τώρα μεταγραφές και ιστορίες και γιατί δεν πήραμε αυτόν από την Καλυθέα και μας κάνει, όχι παίρνει 2 χιλιάρικα και θα πάρει 7 και... Άστον, τελευταίες 5 μέρες, όσοι μείνουν ελεύθεροι, να δεις τι ωραία θα κατεβάσουν τις τιμές και τις τελευταίες μέρες κάποιοι, αν μας ταιριάζει κάποιον, κάποιον άμα θέλει να πάρει, μπορεί να πάρει. Η ομάδα έτσι πως είναι, είναι μια χαρά. Με ποια έννοια είναι μια χαρά? Όταν τα ποδητήρια είναι μια χαρά, είναι και η ομάδα μια χαρά. Και όταν οικονομικά μπορείς και πληρώνεις τις υποχρεώσεις σου, όχι να ξοφλάς, να δίνεις το 60% των χρημάτων που οφείλεις ή το 70%. Όλα πάλι θα είναι καλά. Ας κοιτάξει λοιπόν από την οικονομική άποψη να κρατήσει, να πάρει την άδεια και να μην έχει πρόβλημα και να γίνουν όλα τα πράγματα μια χαρά το καλοκαίρι. Και, και επειδή πολλοί αργιανοί τελευταία ας πούμε, έχουμε την αρρώστια να μιλάμε για την επόμενη χρονιά, καλύτερα είναι να... Δεν είναι αρρώστια, ρε. Προσμονή. Προσμονή είναι, δεν είναι αρρώστια. Εντάξει. Προσμονή. Είναι ανοριμότητα και ασοβαρότητα γενικά της νοοτροπίας του Έλληνα, γιατί δεν βλέπει το σήμερα και κοιτάει το αύριο. Δεν ξέρει τι θα του ξημερώσει, ας πούμε, και πρέπει να κοιτάξει και 5 μέρες, 10 μέτρες μακριά. Δηλαδή ακούω τρελά πράγματα ότι θα πρέπει να βγούμε στην κατηγορία και να πάμε να τα σαρώσουμε όλα. Δηλαδή πρέπει να βάζουμε λίγο και το μυαλό μας σε σκέψη. Οι κινήσεις δηλαδή πρέπει να είναι μετρημένες. Θα έρθει η ώρα, κάποιον παίχτη θα πάρουμε μέχρι τις 30. Έτσι θεωρώ εγώ. Δηλαδή, κάτι θα βρουν, θα πάρουν και θα το πάρουν όσο θέλουν να αγοράσουν. Όσο αυτός θέλει να αγοράσει με τις 10 δραχμές που έχει και λέει ότι μπορεί να αγοράσει, με αυτές θα αγοράσει. Όχι με αυτές που θέλει ο άλλος. Και για το άθλημα του μπάσκετ, όσοι απογοητεύονται, μέσα σε αυτούς κι εγώ, και εκεί τα πράγματα έχουν σχέση με τα οικονομικά φυσικά, αλλά καλό θα είναι η ομάδα να, αν μπορέσει να κάνει το 4-4, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτό πρέπει να γίνει για να περάσει, καλό είναι να το κυνηγήσει το στόχο, διότι υπάρχουν και, αν δεν κάνω λάθος, 50-80, κάπου εκεί είναι το νούμερο, ας σας το πει ο μπασκετικός ρεπόρτερ, που θα πάρει η ομάδα η οποία θα περάσει τον επόμενο γύρο. Άρα λοιπόν υπάρχει στόχος. Τώρα θα μου πεις, παράδειγμα, τα 80 χιλιάρικα λύσαμε το πρόβλημα. Αν δεν λύνεται το πρόβλημα ή προκαταβολές αυτών των τριών, παραδείγματος χάρη, μια χαρά γίνεται όταν δεν έχεις λεφτά στην τσέπη και τα 10 ευρώ μπορείς να κάνεις μια δουλειά. Όλα έχουν λοιπόν όλα έχουν συνάρτηση τη σκέψη και το μυαλό των φιλάθλων. Που μια απλή αριθμητική με 5.000 εισιτήρια, των 10 ευρώ είναι 50.000 ευρώ. 12 παιχνίδια έχουμε στην έδρα μας στο δεύτερο γύρο, κύριο Τσαλτίδη. Είναι 5-12-60, είναι 600.000. Δώστε την ευκαιρία, Αργιανή, με τις 600.000, με τα 5.000 εισιτήρια, να μπορέσει ο σύλλογος να ξεφύγει φέτος αυτό το πρόβλημα που έχει και να μπορέσει να έχει και την επόμενη χρονιά αυτό που εσείς ονειρεύεστε σαν κόσμος της ομάδας. Είναι απλή η αριθμητική. Πρέπει να συμβάλλουμε και εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ να μιλήσουμε για την επόμενη. Γεια σας. 600 χιλιάρικα δεν έχει το ποδόσφαιρο στην Α' Εθνική εσόδα από το εισιτήρια. Όχι το μπάσκετ. Επόμενος. Ναι. Παρακαλώ. Γεια σου, ρε Χρυσάνθη. Γεια σου, ρε Παύλο. Τι έγινε? Καλά, ρε Παύλο. Αποφασίσατε να βγάλετε γραμμές? Ναι, ρε Παύλο. Φοβάστε, ρε, τον κόσμο του Άρη. Εμείς γιατί δεν τον φοβόμαστε? Έχουμε, γιατί? Έχουμε κάτι να κρύψουμε. Δύο λεφτά. Γιατί πρέπει να υπάρχει κάτι? Άσε λίγο για να ολοκληρώσω. Πες. Εξυπηρετεί δηλαδή αυτή η τακτική σας τον Άρη? Ωχ, Παύλο, να σου πω. Πες αυτά που θες να πεις για τον Άρη. Όχι, δεν είναι σε τώρα, από εκεί και πέρα, το πώς θα κάνουμε την εκπομπή, καλός ή κακός, παίρνει μία απόφαση. Βγάζετε γραμμές. Βγάλαμε, πες, μίλα.
Κάθε μήνα να με μια φορά. Όχι, πιο πολλές φορές θα βγάζουμε. Πιο πολλές. Το πήραμε απόβαση. Τώρα καλά, το, εσύ δεν φίλε να είχες εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει κάτι γινόταν. Ναι. Μη φοβάστε, ρε το κόμμα. Ανταλλαγή, ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να μην βοηθάει την ομάδα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο μιλάς τώρα στον αέρα. Τι να μιλήσω, λοιπόν. Ναι. Δεύτερο ημιχρόνιο Καλαμαριά. Μάλιστα. Δεν θα μιλήσω για τις μεταγράφες. Ναι. Γιατί με μία κουβέντα θα πω ότι αυτά είναι τα εγκλήματα τα περσινά του Καρυπίδη. Το λέει και ο ίδιος, δεν χρειάζεται να το πεις εσύ. Όχι, και ο ίδιος, αν το ρωτήσεις, πάω... το λέει μόνος του ότι έκανε εγκλήματα. Δύο κουβέντες θα πω για να μην πάω πιο κάτω και πω να πάω να κόψει το λαιμό του να κάνει μεταγράφες. Μάλιστα. Διότι η ομάδα έχει τρεις ανορθογραφίες που βγάζουν μάτια. Έτσι. Σταματάω εδώ. Ναι. Σταματάω εδώ. Λοιπόν, εικόνα δεύτερο λοιπόν ημιχρόνιο με την Καλαμαριά. Αυτή η γελιότητα, αυτή η νοθρότητα, αυτή η πολύ κακή νοοτροπία να μην σ' αγατεύσει την ομάδα. Να μην, διότι η ομάδα εδώ και ένα μήνα και ίσως παραπάνω έχει ένα παρατεταμένο δεφορμάρισμα, κύριε. Δεν είναι δηλαδή απόδοση αυτή, άσε που μέχρι στιγμής αν βγάλεις το δεύτερο μικρόνιο με την Παναχαϊκή, δεν απέδωσε και κανένα ποδόσφαιρο. Ακούω και λέτε Μπαρτσελόνες και πράσινα. Ποιος ζήτησε Μπαρτσελόνες? Ποιος είπε για Μπαρτσελόνες? Ένα ποδόσφαιρο σοβαρό. Μπαρτσελόνες ποιος είπε? Εμείς πάντως δεν έχουμε πει. Που βγαίνουν και καλά λένε, σε τι λένε. Και με μισό γκολ και ό,τι να είναι δεν θέλουμε Μπαρτσελόνες. Άλλο το τι θέλεις, άλλο το ότι είναι η ομάδα. Η ομάδα τόσο με πήγε εμείς, δεν είχε ποδόσφαιρο. Απλά λέω, λοιπόν, ομάδα σοβαρή. Αυτή η εικόνα στο δεύτερο ημιχρόνιο με την Καλαμαριά, εμένα με έβαλε λοιπόν σε πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Η κατηγορία δεν έχει τελειώσει. Σωστά. Και όμοι γίνεται ρε μάγκες, όμοι γίνεται, γίνει το αναπάντεχο. Λοιπόν, Καρυπίδη, Σπανέ, Μυροφορίδη και παίκτες, δεν ξέρω κι εγώ. Η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου με την Καλαμαριά με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Ο προβληματισμός είναι δικαιολογημένος, από εκεί και πέρα όμως ο Άρης είναι πολύ μπροστά. Η νοοτροπία αυτή, η τόση χαλαρότητα και κάτι περίεργες δηλώσεις από τον προπονητή σου. Τι προπονητή, ο προπονητής μου. Δεν σκοτώσαμε τον αντίπαλο, κάτι fair play και κάτι ιστορίες. Τι ήθελες να πει ο προπονητής δημόσια? Σερνόμασταν στο δεύτερο ημίχρονο και δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε μια πάσα για να βάλουμε ένα τρίτο γκολ. Το έφτιαξε λίγο άνθρωπος, εντάξει. Κοίταξε να δεις. Γιατί κανονικά ουσιαστικά, αυτό έπρεπε να πει. Σερνόμασταν, δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε μια πάσα. Άκουσε με. Δεν θέλω για να αδικήσω την ομάδα. Παρόλο αυτό στο δεύτερο ημιχρόνιο είχε τρεις ευκαιρίες να κάνει τρίτο γκολ. Ναι. Λίγο τερματοφύλακας, λίγο μια λοιπόν ολιγορία. Δεν μπήκε να μου από το. Εγώ μιλάω γενικά για την εικόνα, για την νοοτροπία που έδειξε η ομάδα στο δεύτερο ημιχρόνιο και να μην επαναληφθεί. Ούτε για πλάκα. Οι κέλδες της ομάδος έγιναν ήδη. Οι δύο λοιπόν ισοπαλίες. Σοβαρότητα σε όλα τα παιχνίδια. Μην ακούσω ξανά ότι έχει εύκολο πρόγραμμα ο Άρης. Να μην θυμηθώ τα παλιά που ο Άρης έχασε όχι πρωτάθλημα, πρωταθλήματα από κάτι λεβαδιακούς, κάτι εντεσαϊκούς, κάτι πιεϊκούς, κάτι ρόρο, κάτι εθνικό, κάτι Καστοριά. Μην ακούσω ξανά ότι έχουμε εύκολο πρόγραμμα γιατί θα είναι όχι έγκλημα των εγκλημάτων να χάσεις κατηγορία από ποια ομάδα ρε παιδιά, από ποια ομάδα, από το διαλυμένο Όφι, από την ανύπαρκτη να με δόξα άσε Καλαμαριά, Τρίκαλα Παναχαϊκή, θα είναι το έγκλημα των εγκλημάτων, σοβαρότητα και όχι ξανά εικόνα και λίγο περί Μπαρκάν, ας πούμε Καπνίδι. Αυτοί πήραν σβάρνα τα μπάρα, ας πούμε, τη Θεσσαλονίκη. Ο Καπνίδης όχι, δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο εξωαγωνιστικό. Δεν έχει, εγώ έχω άλλες πληροφορίες. Δεν είναι. Ο άλλος, ας πούμε, έχει κάποια να με προσέξει. Για τον Καπνίδη είναι λάθος και στο προσυπογράφημα. Εντάξει. Αλλά έχει μυαλό άχυρο ο Μπαρκάν. Και περιμένει κανένας ότι αυτός ο άνθρωπος θα βάλει μυαλό. Να βοηθήσει τουλάχιστον την ομάδα να καθαρίσουμε λοιπόν, ας πούμε, την κατηγορία και όχι ξανά τέτοια. Νοοτροπία όπως ας πούμε φάνηκε στο δεύτερο ημιχρόνιο με την Καλαμαριά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
ο Κώστας Μελέθο, μην ξανανοίξετε γραμμές. Φίλος επόμενος, παρακαλώ. Έλα παιδιά, εγώ είμαι. Ναι, ναι, καλησπέρα. Ναι, γεια σας και καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά. Εγώ πάντως ήμουν αρνητικός εδώ να φύγει ο Στεφάνοβιτς και να έρθει στη Δράμα. Ναι. Γιατί πιστεύω ότι θα το δούμε κιόλας στο Στεφάνοβιτς. Πάντως ήμουν αρνητικός αυτή τη μεταγραφή. Ο Πάρης δεν είσαι, Πάρη? Ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται. Άμα δεν παίζει σε εμά, δεν γίνεται να του κρατάμε κλεισμένου. Ναι, καταλαβαίνω, αλλά αυτέ οι αιμονέ ορισμένου παίκτε δεν μου αρέσουν. Δηλαδή, ο Καπνίδη τώρα που βγάζει ένα παράπονο, επειδή σε έχω παίξει μπάλα, και εγώ θα είχα παράπονο. Να σου πω κάτι όμω, το Στεφάνοβιτ, δεν μπορεί να πει ότι έχουν αιμονή. Αυτή το φέρανε. Ο Μυροφορή με το Σπανό. Ναι, αλλά ξέρει τι γίνεται, ρε Χρήσαν. Ο Στεφάνοβιτ πιο πολύ αμυντικό χάφι με κάνει παρά δεκάρι. Δεν είναι, δεκάρι είναι. Οχτάρι, οχτάρι. Είναι, δεν είναι δε, ούτε 10 ούτε 6. Ναι, στα Τρίκαλα έπαιζε και αμυντικό χαφ στα δύο χρόνια δεν που χρειάζεται, δε, δεν χρειαζόμαστε νομίζω αμυντικό χαφ. Νομίζω ότι ο Ιντζόγλου με τον Μουμίν είναι πάρα πολύ καλά και ο Νίκητς. Ας βγάλει μάτια στη Δράμα. Ας βγάλει και τι έγινε. Σε μια Δράμα που πήρα να το πω γι' αυτό, γιατί δεν ξέρω ναι. κατά πόσο τι ενημέρωση υπάρχει. Πέρα από το αγωνιστικό, το ότι τα έχουν βάλει εδώ πέρα που έχουμε με την περιφέρεια τη δικιά μας εδώ πέρα, γιατί θέλει να κάνει κάποια έργα ο κύριος. Το μάθαμε το παραμύθι τώρα από το Μελισανίδη και το Σαββίδη. Θέλει να τα κάνει τζάμπα. Για το σκέπαστρο λες. Ναι, όχι μόνο το σκέπαστρο. Το έχω, εκατομμύρια. Το έχω γράψει στην Άρης είσαι το συγκεκριμένο. Το... Ότι ενώ αρχικά έλεγε. Πότε το έγραψε στην Άρης. Έχει. Τότε που πρωτοβγήκε. Το διάβασα τότε. Την πρώτη με... Το έγραψα τη βδομάδα που γράφανε και τον αβαντάρανε στη Θεσσαλονίκη ναι. ότι ο Μπύρος που το έχει πάρει ζεστά και τα λοιπά φτιάχνει σκέπαστρο και τα λοιπά και μετά από δύο μέρες... Με τι λεφτά ρε παιδιά. Περίμενε, πρόσεξε. Ενώ λέγανε ο μεγάλος ο Μπύρος θα τα σαρώσει όλα και μπράβο του και το ένα και το άλλο, μετά από δύο μέρες άρχισε να βγαίνει ότι τα λεφτά που θέλει για να γίνει πρέπει να μπουν από τη Γενική Γραμματεία. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις τι ωραίο σκέπαστρο κάνω εγώ στη Δίο, στο Χαριλάου. Εσύ ήσουν στο μάτς φέτος. Στη Δράμα, όχι, δεν ήρθα. Στα δημοσιογραφικά θεωρία. Δεν ήρθα στη Δράμα, όχι. Δεν ήρθα. Ήταν ο Αλέξης. Ήταν ο Νίκος. Ο Νίκος ήταν. Ο Νίκος. Για ρωτά τον Νίκο πώς είναι το γήπεδο. Υπήρχε. Έχω έρθει στο γήπεδο της Δόξας, έχω έρθει πρόπερση. Ναι, να σου πω όμως λίγο κάτι. Το πλαστικό που τους το κάνανε δίπλα πάλι με λεφτά ήταν της πολιτείας. Να κάνουν. 200 χιλιάρικα. Πάρε, να κάνουν. Να κάνουν στην επαρχία ναι, και να βοηθήσουν. Στον Άρη γιατί δεν γίνεται αυτό και εκεί θα καταλήξω. Να εκεί, σου πω λίγο γιατί. Εκεί γιατί είναι λίγο δύσκολο με την τωρινή κυβέρνηση να κάνουν στον Καρυπίδη, να ξέρεις. Ναι, πέρα από αυτό, ακούω για μεταγραφές τώρα, έτσι Χρήσανθη και Αλέξη. Να έρθει ο παίκτης, να σου πω λίγο κάτι. Κανένας να μην έρθει. Εμείς δεν είπαμε να έρθει, θα έρθει. Ναι, το αντίθετο λέμε. Τον κόσμο. Εμείς δεν λέμε ότι δεν θα έρθει. Αυτό λέμε. Εμείς λέμε ότι δεν θα έρθει εκτός συγκλονιστικά πρώτα. Χίλια χρόνια ρε φίλε. Δεν θα έρθει. Τουλάχιστον φέτος πληρώνει. Έχουμε να πληρώνουμε δύο ομάδες, δόξα τω Θεώ. Ναι, βλέπεις τι γίνεται σε άλλες ομάδες. Εμείς τουλάχιστον τέτοια προβλήματα δεν είχαμε. Μπορείς στη θέση του Όφη να ήμασταν και εμείς. Με πενταπλάσια και εξαπλάσια έξοδα. Το ξέρω αυτό, το γνωρίζω. Και ο κόσμος το γνωρίζει και γι' αυτό βοηθάει. Απλά θα πρέπει εσύ, Χρήσανδη και ο Καρυπίδης, επειδή μιλάτε εσείς δηλαδή, ναι. όπως και να έχει λίγο μιλάτε με τη διοίκηση, καλό θα είναι τώρα στη θύρα 3, ξέρω εγώ, ερχόμαστε με τις γυναίκες, άλλος παίρνει. Τις τουαλέτες λίγο να δούμε. Πόσο κοστίζει δηλαδή, να έχει λίγο κατάλαβες. Για το γήπεδο Πάρη έχουμε αναφερθεί και το καλοκαίρι δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι ότι τώρα, στο γήπεδο... Αλέξη, δεν είναι πολλά τα έξοδα, δηλαδή λίγο το υγιεινό δηλαδή. Καλοί εθελοντές, δεν λέω, δεν κάνανε πράγματα τα παιδιά, αλλά πάλι το ίδιο πρόβλημα υπάρχει. Και τι έκανα, πάνε να αγοράσουν τις τουαλέτες οι εθελοντές. Όχι, που καθαρίζουν και κάνουν το γήπεδο που φτιάχνουν. Όχι, γιατί κάνανε και υλικά φέραν τα παιδιά. Πολλά κιόλας. Ξέρω. Το σουλούπος, το γήπεδο, το σουλούποσαν αρκετά το γήπεδο σε σχέση με πώς ήταν η εικόνα. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα από ό,τι μου είπανε. Πάρη, είμαστε κι εμείς όμως. Ξέρεις πόσες φορές έχουν φτιάχτει αυτά. Δεν το ξέρω. Στο γήπεδο το δικό μας. Ναι. Έχουν αυτά, με τον Αλέξη είμαστε 20-21 χρόνια στο ρεπορτάζ. Κάθε χρόνο το ίδιο θέμα. Φτιάχνονται, όχι μόνο στο Άρη το γήπεδο. Σε όλα. Δεν λέμε όμως των φιλοξενούμενων ή να πάει δηλαδή να τα σπάσουν οι φιλοξενούμενοι. Οι ίδιοι εμείς οι δικοί μας πάμε και τα ρημάζουμε. Δηλαδή, αυτό είναι το κακό. Δηλαδή εντάξει, πάντα την πατάνε αυτό δεν είναι δικαιολογία για την κάθε διοίκηση. Έτσι. Στην Ελλάδα την πατάει πάντα αυτός που... Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Είναι τραγική η εικόνα, απαράδεκτη ναι. και είναι ευθύνη και της ΠΑΕ και του Εραστέχνη. Απλά έρχεται, άρχισε ο κόσμος έρχεται και από ναι. εδώ που είμαι εγώ έρχονται παιδιά και άλλος παίρνει τη γυναίκα του ξέρω εγώ και έρχεται στο γήπεδο. Λίγο αυτό το θέμα να το έχουμε απ' έξω, στα μαγαζιά απ' έξω.
Ναι, καταλαβαίνω. Δυστυχώς, είναι κωμικό αυτό που λέω τώρα. Είναι κωμικό, δηλαδή πραγματικά ναι. Είναι ντροπιαστικό. Αλλά λέμε να περάσει αυτή η σεζόν. Του χρόνου δεν υπάρχουν τέτοιες δικαιολογίες. Εγώ ρε παιδιά, επειδή βλέπω εδώ και τη δόξα τώρα και... Είδες όμως τη δόξα, την άφησες πίσω τη δόξα που τη φοβόσουνα. Ναι, που ακούω τώρα που... Ρε παιδί, δεν έχει ομάδες τώρα. Εδώ οι άνθρωποι τους έχει πιάσει πανικός. Πήρε τον Κουσκουνά και μου τον έδωσε 45 χιλιάρικα και με τον Πανηγιάλη η μπάλα ήταν στην εκκλησία απέναντι. Τα τρίκαλα έχουν κάνει καλές κινήσεις. Καλή ομάδα κάνανε. Τα δεν τρίκαλα. Είναι Άρης όμως. Όχι, αυτό όχι, είναι η διαφορά. Και έχεις αυτό... και... Έχεις 8 βαθμούς διαφορά και, τα... και μέσα στην έδρα σου. Είναι αυτό μας. Δηλαδή ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Έχεις 8 βαθμούς διαφορά από τα τρίκαλα και τους έχεις μέσα στο Βικελίδης. Δηλαδή, και κάτι τελευταίο, παιδιά, και να κλείσω. Με τον Εραστέχνη τι πραγματικά γίνεται, κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει η ΠΑΕ και η ΚΑΕ για να μην έχουμε... Ο Ερασιτέχνης να βοηθήσει την ΠΑΕ και την ΚΑΕ ή η ΠΑΕ και η ΚΑΕ τον Εραστέχνη. Η ΠΑΕ και η ΚΑΕ να βοηθήσει τον Εραστέχνη. Μα ο Εραστέχνης έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση που έχει φτάσει. Λόγω της ΠΑΕ και της ΚΑΕ. Εξαιτίας της ΠΑΕ και της ΚΑΕ και κυρίως του τελευταίου χρόνου που αμφότεροι δεν μπορούν να συνεισφέρουν. Δηλαδή λίγο δεν μπορούν να τους βοηθήσουν να κρατηθούν αυτά τα τμήματα. Δεν είπαμε να πάρουν πρωτάθλημα στο βόλεϊ, αλλά βγήκε σήμερα ένα δημοσίευμα, όχι μόνο ένα, έχουν βγει κατά καιρούς. Ναι. Που πάει η ομάδα για τοπικό και τέτοια. Βγήκε βέβαια ο υπεύθυνος και το... Ναι, μου είπε και εμένα ο Γιάννης, ναι, ξέρω. Ναι. Δηλαδή, τώρα ακούγεται, ξέρω, σε άλλο, στο χάντμπολ ξέρω, ότι το χάντμπολ γυναικό πάει προς διάλυση. Δεν είναι η λύση κατ' εμέ, δεν είναι η διάλυση. Απ' την άλλη είναι... όμως χρειάζονται χρήματα, τα οποία ναι. Χρήματα δεν υπάρχουν. Όταν η ΠΑΕ και η ΚΑΕ δεν χρηματοδοτούν με τα απαιτούμενα στο χρήματα. Πώς βρίσκουν, Χρύσανθε. Θα σου πω. 700 χιλιάρικα το χρόνο δίνει ο Σαββίδης. Ναι, δίνει. Ωραία. Έτσι βρίσκουν. Και παρόλα αυτά το γυναικείο σου ποδόσφαιρο, α πούμε, είναι πιο πάνω. Το γυναικείο όμως όχι ο Βουτσά, δεν το έχει Εραστέχνη. Έτσι βρίσκεις λοιπόν. Η έφορη. Το γυναικείο, το βόλεϊ. Αυτός είναι ο δρόμος. Δηλαδή, αυτός είναι ο δρόμος. Αν δεν θες να εξαρτάσεις από την κεντρική διοίκηση του Εραστέχνη, που με τη σειρά τους οι άνθρωποι εξαρτώνται από τα χρήματα που λαμβάνουν από την ΠΑΕ και την ΚΑΕ και δεν τα λαμβάνουν, και όχι δεν το λαμβάνουν φέτος, δεν τα πήραν ούτε πέρσι, ούτε πρόπερσι, ούτε παραπρόπερσι, έχουν εκατομμύρια πάνω από παλαιότερα χρέη, άρα κάνουν διαχείριση σε κάποια έσοδα ή έχουν δεσμευμένα κάποια άλλα έσοδα. Πώς θα κινηθούν, τι να κάνουν. Θα σου πω κάτι και θα κλείσω. Ναι. Για όλα υπάρχουν λύσεις, αρκεί να υπάρχει υπεύθυνη στάση, δηλαδή να τρέχουμε, να ενδιαφερόμαστε για αυτό που έχουμε αναλάβει. Αν δεν τρέχα, κοίταξε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που ειδικά το ψηφίδι. Εγώ σαν τέλος που είμαι στον Εραστέχνη, να σου πω λίγο. Θα σου πω και θα μου το πεις. Αν ένα τηλέφωνο και με πούνε, ξέρεις τι, θα βγάλουμε νέο διαρκείας αυτό που το λέμε εδώ και καιρό. Δεν για μπορεί τον να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό που λες. Ωραία. Θα πρέπει να βρουν κάποια λύση με βάση. Να χρηματοδοτούνται τα τμήματα από τα μέλη. Τα μέλη στον Εραστέχνη είναι 900 άτομα. Ναι. Από 10 ευρώ να βάλεις είναι μια βοήθεια, και, είναι κάτι. Και τι θα πληρώσεις με αυτά. Δεν ξέρω τι μπορεί να τίποτα πληρώσεις. Δεν μπορείς να πληρώσεις. Τίποτα. Τότε φτάνουμε στα διέξοδο. Φυσικά, η ΠΑΕ και η ΚΑΕ είναι. Αυτός είναι ο τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει η ΠΑΕ και η ΚΑΕ να αποδίδουν τα χρήματα ή να υπάρξει μια χορηγία μεγάλη, κάτι τέτοιο. Δεν είναι λύση διάλυση όπως διαλύσαν το χόκκι, διαλύσαν πόσα τμήματα. Δεν είναι λύση η διάλυση. Κατάλαβες. Εγώ εκεί καταλήγω. Να είστε καλά, να είσαι καλά παιδιά, και εσύ. Να είσαι καλά και εσύ. Να είσαι καλά και εσύ. Απλά δεν μπορούμε να βρούμε και εμείς τις λύσεις εκτός αν είναι χρήματα. Αν βρούμε χρήματα και τα δώσουμε, ναι, μόνο έτσι είναι οι λύσεις. Τι να κάνουμε. Επόμενος. Εγώ είμαι. Παρακαλώ. Η λύση όλα αυτά είναι να ανεβεί ο Άρης στη Super League. Από εκεί θα προκύψουν τα έσοδα. Σωστό είναι αυτό που λες. 100%. Με 100%. Δεύτερο, θέλω να πω ότι η καλύτερη μεταγραφή φετινή του Άρη είναι ο Μυροφορίδης, ο οποίος σέβεται τα χρήματα του ιδιοκτήτη και τα χρησιμοποιεί λαλογισμένα και οι κινήσεις του μετρημένες κτλ. Κατά τρίτο, ο πιο σοβαρός αντίπαλος μετά την Παναχαϊκή είναι τα Τρίκαλα και δεν είναι δικαιολογία ότι τα έχουμε στην έδρα μας και το διαλυμένο Όφι στην έδρα μας τον είχαμε. Όχι, δικαιολογία δεν είναι, πλεονέκτημα είναι. Πλεονέκτημα ναι, αλλά και με τον Όφι πλεονέκτημα ήταν. Εντάξει και. Δεν έχασες, 0-0 έρθα. Αυτό ήλπινα, άμα με τα Τρίκαλα φέρεις 0-0, θα είσαι στους 8 βαθμούς όμως. Εντάξει, και τους έχεις κερδίσει. Παλού, και επειδή, πρόσεξε, στους 8 και επειδή έχεις και την ισοβαθμία, αν φέρεις ισοπαλία χτύπα ξύλο, στους 9. Και τελικό, να σας πω τελική άποψη για να τελειώνω, να μην κρατώ τη γραμμή. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν στο μπάσκετ να κάνεις 6 μεταγραφές ξένου και να είναι όλες αποτυχημένες. Αυτό είναι αδιανόητο. Με το Γιαννάκη προπονητή,
τον σούπερ, ξέρω εγώ, μπασκετάνθρωπο. Καλά, ο του Μπένσον δεν ήταν αποτυχημένο. Αποτυχημένες μεταγραφές. Ούτε ο Κόρυβος δεν τις έκανε, ούτε καμιά ομάδα. Ο Μπένσον δεν ήταν αποτυχημένη μεταγραφή. Εντάξει, δεν ήταν και ο παιχταράς. Έχει για τα δεδομένα σου τώρα. Εν περιπτώσει, καλύτερος από όλους ήταν ο Μπένσον. Οι υπόλοιποι πέντε τι ήταν. Ο Βον επίσης ήταν ένας καλός παίκτης. Ο οποίος όμως ήταν άλλο. Τον έδιωξε γιατί μάλλον δεν μπορούσαμε να τον πληρώνουμε άλλο. Οι άλλοι βέβαια. Αυτούς που παίρνεις, πώς μπορείς να τους πληρώνεις και πληρώνεις και τους προηγούμενους που έδιωξε. Είναι άλλο να έχεις 80 χιλιάρικα συμβόλαιο και άλλο 20. Ναι, αλλά δίνεις και τα χρωστούμενα σε αυτούς που έφυγαν. Λοιπόν, ας έπαιρνα αυτούς που πήρες τώρα τα από δίνεις. Την αρχή. Μισό λεπτό. Τα δίνεις τα χρωστούμενα σε αυτούς που έφυγαν. Δεν ξέρω. Θα τα δώσεις κάποια στιγμή. Τι θα τα κάνεις. Κάποια στιγμή. Μακάρι, λοιπόν, μακάρι να βρεθεί. Άρα δεν υπήρξε σωστή επιλογή. Έχεις δίκιο όμως. Οι επιλογές ήταν λάθος. Λάθος προγραμματισμό. Δεν δικαιολογείται όμως με τον Γιαννάκη να κάνεις τέτοιο λάθος προγραμματισμό. Να είσαι καλά. Για χαρά. Να είσαι καλά. Οι επιλογές είναι λάθος 100%. Πάμε και στον τελευταίο. Παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι. Παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή ψάχνουμε για δεκάρι, ο Λότας τι γίνεται. Ο Λότας ήταν και στην αποστολή στο τελευταίο μάτσο. Ναι, ήταν. Ναι, αλλά δεν τον έχουμε δει και ποτέ. Σε ένα ημίχρονο με το Γιάννενα. Ναι, με το Γιάννενα. Καλά, εντάξει. Μπορεί να αξίζει και να μην. Δηλαδή, μήπως έχουμε παίχτη και τζάμπα, ψάχνουμε. Είναι άλλο. Μία από τις επιλογές, αλλά για να σου πω κάτι, ο προπονητής τον βλέπει κάθε μέρα. Ο προπονητής, ήθελα. Θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο ότι ο Μεροφορίδης είναι η καλύτερη μεταγραφή φετινή. Και θέλω να πω για τον προπονητή, έχω μια μικρή ένσταση. Γιατί ναι, μεν η ομάδα παίζει στρωτό ποδόσφαιρο, σωστά κλπ. Αλλά δεν έχει, όταν φτάνει στην επίθεση, κολλάει. Δηλαδή, ναι. Δεν έχει τους αυτοματισμούς τα 1-2 να μπαίνουν οι παίκτες. Δηλαδή, δεν κάνει κλασικές ευκαιρίες. Ναι. Και αυτό είναι ένα για θέμα. Το θέμα, δηλαδή. Απ' την άλλη, όμως, πρόσεξε λίγο. Το ποδόσφαιρο είναι λίγο σύνθετο. Δεν δέχεται κιόλας. Ναι. Που σημαίνει ότι πολλές φορές όταν δεν δέχεσαι, ίσως να έχεις πρόβλημα μπροστά γιατί ακριβώς. Λειτουργείς με τέτοιο τρόπο που σου αφαιρεί δύναμη από μπροστά, αλλά σου προσθέτει πίσω. Πέρσι γινόταν το αντίθετο. Θυμάσαι ότι κάναμε πολλές κλασικές ευκαιρίες. Αλλά από το και κέντρο και πίσω ήμασταν πάντα σκυλιαλέστε. Επιθετικά έχει μια δυσκολιότητα η ομάδα. Αυτό είναι όχι μια. Το θέμα είναι όμως ότι όταν δεν βάζεις και δεν τρως γκολ, δεν κερδίζεις. Παρ' όλα αυτά είσαι η καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Και η καλύτερη άμυνα. Ναι, εντάξει, σίγουρα, αλλά. Είχαμε και λίγο δώσει τύχη σε κάποια παιχνίδια, έτσι δεν είναι. Είχαμε αρκετή. Και, να σου πω κάτι, γιατί το βλέπουμε έτσι. Μπορεί εγώ να σου πω, στο Αίγιο είχαμε ατυχία. Γιατί αν μπει το δοκάρι του Πλατέλα, μετά δεν θα βγουν μόνοι τους δύο φορές που ήμασταν τυχεροί. Το ποδόσφαιρο παίζει ρόλο ακόμα και το τι έγινε στην προηγούμενη φάση, ρε παιδί μου. Ναι, στο Αίγιο βέβαια να πούμε ότι έχει δύο όψεις το νόμισμα. Εγώ νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί γιατί αυτοί πατούσαν καλύτερα από εμάς και σε πολλά χρονικά διαστήματα του πρώτου ημιχρόνου. Στο Αίγιο έχεις πει το λάθος. Για μένα. Το είπα τότε, όχι πριν το μάτς. Διοικητικό ήταν το λάθος. Που ήμασταν υπέρ του να γίνει το μάτς την Τετάρτη μετά την Κυριακή του Όφη. Άστο να πάει μετά. Σωστό. Άστο να πάει μετά, τι θα γίνει. Σωστό. Πάντως νομίζω ότι πρέπει λίγο επιθετικά να το δούμε λίγο το θέμα. Λίγο καλύτερη οργάνωση στην επίθεσή μας. Και κάποιοι παίχτες να πάρουν τις ευκαιρίες τους. Ο Μιλούνοβιτς θα πάρει από ό,τι φαίνεται κάποια. Ο Λότας ενδεχομένως να πάρει ο κάποια. Ο Μιλούνοβιτς δεν ξέρω γιατί, αλλά εμένα μου κάνει για εξτρέμ και όχι για δεκάρι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ ότι Μιλούνοβιτς για δεκάρι. Για δεκάρι μπορεί να παίξει ο Παυλίδης. Επίσης μπορεί να παίξει ο Ντούνης, όσο και αν φαίνεται περίεργο δεκάρι. Έχει την παλιά. Επίσης και κάνω ένα θεματάκι τελευταίο για να μην ενοχλώ. Ο Πλατέλας, έχω την εντύπωση ότι το έχει πάρει λίγο πάνω του και φτάνοντας έξω από την περιοχή τραβάει κάτι σούτ στα περιστέρια τη στιγμή που αν σπάσει την μπάλα είναι φοβερή ευκαιρία για γκολ. Δηλαδή, ναι μεν τον έχουμε πει, πράγματι το παιδί ξέρει πολύ μπάλα, αλλά σε κάποια σημεία είναι πολύ ατομιστής. Μήπως πρέπει ο προπονητής δηλαδή, λίγο να το δει αυτό το θέμα. Αν δεν πάρει σούτ όμως ο κάθε Πλατέλας, δεν θα έχει και τα γκολ από τις περιπτώσεις που η μπάλα πάει μέσα. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Κοίταξε να δεις, για μένα, αν ρωτάς εμένα, τα σούτ έπρεπε να επιτρέπονται μόνο από πολύ κοντά, δηλαδή όταν είσαι στη γραμμή της περιοχής. Διότι όταν σουτάρεις, τα 9 στα 10 θα φύγουν ψηλά. Δηλαδή θα δεις ότι. Όχι, δεν είναι απαραίτητο αυτό που λες. Γιατί μπορεί να μην σκοράρεις σε πρώτο τέτοιο και να υπάρξει το rebound και να σκοράρεις. Μπορεί να σκοράρεις από το corner που θα προκύψει από το σουτ. Εντάξει τώρα, είναι μεγάλη ανάλυση που κάνουμε, να σου πω κάτι. Ας χτυπάει μπάλα στο πόδι του αμυντικού, να αλλάζει πορεία και να μπαίνει κολυδόξα, δεν να σε βάλει γκολ. Σούταρε ο Κάσης από τα 500 μέτρα, χτύπησε το πόδι του Δελεζίση, πήγε από την άλλη πλευρά γκολ.
Έτσι όμως δεν μπορείς να φτιάξεις μια. Γιατί εσύ θες φέτος να φτιάξεις και μια μαγιά, μια ομάδα που να παίζει τροτάκι ωραία, για να είσαι έτοιμος και του χρόνου. Δεν θα μπορέσεις να έχεις τέτοια ομάδα. Εγώ φέτος θέλω να βγει η ομάδα. Και μετά και η κριτική, φαντάζομαι και του Αλέξη και η δική μου και όλων, θα είναι πολύ πιο αυστηρή και σε θέματα αγωνιστικά και σε θέματα στελέχωσης της ομάδας και σε θέματα στελέχωσης του ρόστερ και σε θέματα επιλογών του προπονητή και γενικότερα στον τρόπο που συμπεριφέρεται ο Άρης. Η ανοχή που δείχνουμε είναι γιατί αντιλαμβανόμαστε κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες στη Β' Εθνική. Εγώ θέλω μια ειλικρινή απάντηση από σένα. Έτσι όπως βλέπεις τα πράγματα, όπως παίζει η ομάδα και με αυτές τις δηλώσεις που γίνονται, τον προπονητή θα τον άφηνες για του χρόνου, αν έπρεπε να πάρεις εσύ την απόφαση. Αν ήταν δικά σου τα λεφτά. Εγώ θα κρίνω τον προπονητή στο τέλος. Δεν μπορώ να τον κρίνω στη 10η αγωνιστική. Με βάση τις 10 πρώτες αγωνιστικές, ναι. Άκουσε τι σου λέω όμως. Αλλά θέλω να δω διάρκεια. Θέλω να δω πώς θα ανταποκριθεί η ομάδα στη μέση της σεζόν. Θέλω να δω πώς θα τελειώσει. Πώς θα διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις όπως αυτή που του προέκυψε με τον Μπαργκάν τώρα. Πώς θα διαχειριστεί δύο απουσίες. Πώς θα διαχειριστεί παιχνίδι. Το Μπαργκάν το χειρίστηκε καλά, νομίζω. Άρα συνολικά θα το δω. Συνολικά. Αν εγώ είμαι διοίκηση. Ναι. Αρκεί να μην είναι αργά. Θα σου πω όμως ένα παράδειγμα και θα κλείσουμε. Αν ήμουν εγώ, δεν θα είχα φέρει το Σπανό. Γιατί δεν τον γνώριζα τον άνθρωπο. Και όμως. Μας έχει διαψεύσει όλους με την καλή την έννοια. Ο Μυροφορίδης τον γνώριζε και ο Μυροφορίδης τον έφερε και παίρνει το κόστος. Άρα και η επιλογή του στο τέλος θα γίνει πάλι από τους ίδιους ανθρώπους, τον Μυροφορίδη και τη διοίκηση. Λοιπόν, χάρηκα που να είσαι καλά. Και θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν. Και ο φίλος ο τελευταίος αποδεικνύει και τη χρησιμότητα του να συνομιλούμε με τους ακροατές. Όπως και όλα οι υπόλοιποι, γιατί και απορίες λύνουμε και κουβέντα κάνουμε. Και εμείς, μην νομίζετε, από πράγματα που μας λέτε. Σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά σε κάποιες περιπτώσεις. Σε κάποιες σκεφτόμαστε και επιμένουμε και στην άποψή μας. Γιατί κακά τα ψέματα, όπως ξέρει και ο προπονητής και ο Αλέξης που ασχολείται καθημερινά με το αγωνιστικό ρεπορτάζ, τι γίνεται στην προπόνηση, τι έγινε κτλ. Όσο να είναι, παιδιά, θα αντιλαμβάνετε και πέντε πράγματα παραπάνω. Εγώ, αν μιλήσω με κάποιον προπονητή, παίχτη, διοικούντα ή οτιδήποτε, θα καταλαβαίνουμε και δύο πράγματα παραπάνω. Ούτε όλα όμως τα ξέρουμε. Ούτε εμείς κάνουμε τις ομάδες, ούτε φέρνουμε παίκτες, ούτε διώχνουμε παίκτες, ούτε φυσικά επιλέγουμε την ενδεκάδα την Κυριακή. Αυτό είναι ένα όνειρο που κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Καθίσουμε στον πάγκο, δίδυμο, τεχνικό δίδυμο, Σαββόπουλος Τσαλτίδης. Αλλά αυτό έχει ακόμα αρκετό μέλλον μπροστά. Να ενηλικιωθούμε πρώτα και μετά. Ευχαριστούμε Χρήστο Κιώση που ήταν παρέα μας σήμερα στην εκπομπή. Αύριο πάλι, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, εδώ στον Λίμπερο 107,4. All About Aris. On air. Κανονική ροή προγράμματος και σήμερα στο Λίμπερο. Ακολουθεί ώρα για μπλε.